Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε αργοπορημένοι και πάλι, αλλά είχαμε πάλι ένα μικρό τεχνικό θεματάκι το οποίο ελπίζουμε να λύθηκε. Πρώτο σκόρερ, όπως κάθε Παρασκευή εδώ στο ραδιόφωνο του NSTV, ο Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο, παρέα μου ο Γιάννης Καλιτσάρης. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα, Euro Edition. Έτσι, συνεχίζουμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Τα λέμε πάλι εδώ έτσι παρέα. Κυρίως η εκπομπή και η σημερινή θα είναι αφιερωμένη στο Euro, που σίγουρα τραβάει τα περισσότερα βλέμματα από αθλητικής ειδησιογραφίας και γενικότερα από αθλητικής πλευράς αυτή την περίοδο, αλλά θα μιλήσουμε και για άλλα πραγματάκια προς το φινάλε. Από προβλέψεις είμαστε σε συμπεράσματα σήμερα. Ναι, σωστά, γιατί πλέον έχει συμπληρωθεί μια εβδομάδα Euro, σαν σήμερα πριν μια εβδομάδα είχαμε την πρεμιέρα, την περασμένη Παρασκευή. Μας έχουν δώσει όλες οι ομάδες μια πρώτη εικόνα, μην σου πω και μια δεύτερη, γιατί πλέον βρισκόμαστε και στα μισά ουσιαστικά της δεύτερης αγωνιστικής, πάει να ολοκληρωθεί και αύριο. Και μπορούμε να κάνουμε κουβέντα και για τα φαβορί και γενικότερα για τις ομάδες που έχουμε δει. Πολύ περισσότερα συμπεράσματα σε σχέση με το Copa America, που λέγαμε ναι. Εκτός αέρα, ότι στο Copa America, εκτός ότι τώρα παίζεται η δεύτερη αγωνιστική, χθες έγιναν τα πρώτα παιχνίδια του πρώτου ομίλου και σήμερα ο δεύτερος όμιλος, είναι και οι ώρες δύσκολες, είναι και τα παιχνίδια λίγο πιο υποτονικά ίσως. Αν είδαν δηλαδή περισσότεροι το χθεσινό παιχνίδι, το πρώτο χθες, την Κολομβία με τη Βενεζουέλα, ήταν ένα παιχνίδι που δεν τραβούσε το μάτι. Ναι. Καλά, το λέγαμε κιόλας και την προηγούμενη εβδομάδα ότι πάντα τα παιχνίδια του Copa America πάνε πιο πολύ στη δύναμη. Πολλές φορές δεν βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο να παίζεται. Πόσο μάλλον φέτος, με όλη την αναταραχή. Ναι. Και φέτος με όλο αυτό που έχει γίνει στη διοργάνωση, με την ιστορία με τον κορονοϊό, με τις διαμαρτυρίες. Μια διοργάνωση που ουσιαστικά γίνεται γιατί πρέπει να γίνει πια. Ούτε οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν. Διάβαζα τον Νεϊμάρ που έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι με το Περού χθες. Ξέσπασε σε κλάματα στη δηλώση του μετά για όλη την κατάσταση που κυριαρχεί στη Βραζιλία. Είναι δύσκολες συνθήκες και. Και δεν έχει και κόσμο βέβαια, έτσι. Ναι. Σε σύγκριση με τα παιχνίδια του Euro πλέον που συνηθίσαμε να βλέπουμε κόσμο, που μας είχε λείψει τόσο πολύ όλο τον χρόνο, είναι μια μεγάλη διαφορά. Και πόσο μάλλον στο Euro που βλέπουμε ακόμα και 100% πληρότητα σε συγκεκριμένα μάτσα. Στην Ουγγαρία. Η Δανία δεν είμαι σίγουρος, αλλά είχε επίσης πολύ υψηλό ποσοστό. Ναι, το παρατήρησα και εγώ στο χθεσινό παιχνίδι, λες με το Βέλγιο, είτε είχαν βάλει αρκετό κόσμο μέσα. Μπορεί να ήταν και ιδέα μας, ίσως καμιά φορά τα χρώματα στην κερκίδα μπερδεύουν. Σίγουρα αλλά είχαν βάλει πολύ κόσμο στο απέταλα και φαινόταν έτσι στη μετάδοση. Στις κεντρικές εξέδρες υπήρχαν κάποια διακαθίσματα, αλλά νομίζω ότι ναι, το είδα και εγώ, είχαν βάλει αρκετό κόσμο μέσα οι Δανείοι. Εντάξει, είναι εικόνες από τα παλιά, πραγματικά. Εντάξει, το λέγαμε ότι δεν είναι το πιο βολικό αυτό το Euro με πολλές μετακινήσεις, αποστάσεις, χωρίς συγκεκριμένη έδρα. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο, όπως στη Δανία για παράδειγμα, που με αυτά και με αυτά έκανε το 0-2. Αυτό θα το αναλύσουμε σε λίγο. Να σου πω κάτι όμως. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι ο τρόπος διεξαγωγής του φετινού Euro, που γίνεται σε 11 διαφορετικές χώρες, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα με τον κορονοϊό, μπορεί να είναι και καλύτερα. Γιατί φαντάσου να έπρεπε να πάνε φίλαθλοι όλων των χωρών σε μια χώρα να μαζευτούν. Ναι. Ενώ τώρα σπάει λίγο, ξέρεις. Είναι γι' αυτό μια μεγάλη αλήθεια. Επίσης είδαμε τους Τούρκους που παρότι έπαιζαν σε ένα φιλικό προς αυτούς περιβάλλον στο Αζερβαϊτζάν. Εντάξει, το πρώτο παιχνίδι έπαιζαν στην έδρα της Ιταλίας, ήταν πιο δύσκολο. Στο Αζερβαϊτζάν υποτίθεται ότι θα ήταν λίγο πιο φιλικό το κλίμα. Δεν ίσχυε τελικά αυτό και ούτε εκ του αποτελέσματος βγήκαν ευνοημένοι. Γενικά δεν βλέπουμε πολύ τις έδρες να υπερισχύουν. Η Ισπανία επίσης στη Σεβίλη δεν το εκμεταλλεύτηκε. Αν εξαιρέσουμε τους Άγγλους που σήμερα θα πάρουμε ένα ακόμα δείγμα, κατά τα άλλα νομίζω ότι δεν παίζει τρομερό ρόλο η έδρα μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ναι, απόψε το βράδυ έχουμε ένα πολύ ωραίο βρετανικό ντέρμπι, καλύτερα μια βρετανική μονομαχία all time classic. Αρκεί να πούμε ότι το Αγγλία-Σκοτία ήταν το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία μεταξύ εθνικών ομάδων. Ναι. Επομένως καταλαβαίνετε ότι έχει μια τεράστια ιστορία και ένα πολύ μεγάλο background από πίσω η απόψινή αναμέτρηση. Και εντάξει, επειδή θα γίνει και στο Wembley με την Αγγλία γηπεδούχο, έχει το δικό της ενδιαφέρον. Σίγουρα θα έχουμε πολλούς Σκοτσέζους στο Wembley. Κάπου εδώ και μια ωραία παρομοίωση για τους Σκοτσέζους στο προηγούμενο παιχνίδι κατά βάση, που ιτήθηκαν μεν 2-0 από τη Τσεχία, αλλά ήταν πολύ μαχητικοί πεισματάριδες. Ναι. Και λέει, οι Σκοτσέζοι ήταν σαν τον William Wallace, πάλεψαν μέχρι το τέλος και τελικά πέθαναν.
Είναι ομάδα που το λέγαμε, είναι σκληροτράγιλη. Στις προβλέψεις μου, εγώ προτιμούσα Σκωτία παρά Τσεχία. Εν τέλει ήρθε το ανάποδο. Ναι. Και φαίνεται να έχει ένα τεράστιο προβάδισμα η Τσεχία αυτή τη στιγμή. Τώρα παίζει με τους Κροάτες. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στο 0 ακόμα. Ναι, είναι ακόμα. Μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή είναι στο 0. 0-0 το παιχνίδι, είναι στο μισάωρο περίπου. Πάμε λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι. Να δούμε λίγο τι είδαμε όλες αυτές τις μέρες. Έχω εδώ μπροστά μου και τα παιχνίδια, έτσι για να μην ξεχάσουμε κάτι. Νομίζω ότι αν υπάρχει μια ομάδα που ελαφρώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε, είναι η Ιταλία, σε μια πρώτη εικόνα. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Από εκεί ήθελα να ξεκινήσουμε, γιατί ήταν και η ομάδα που είδαμε πρώτη χρονικά με την πρεμιέρα της την περασμένη Παρασκευή, εκείνο το άνετο τελικά 3-0 με την Τουρκία, που με τα 3 γκολ που ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι η Ιταλία έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση. Πες αυτό που θέλεις να πεις και θα συμπληρώσω. Ναι, είναι μια Ιταλία που διαφέρει πολύ από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι η αμυντικογενής ομάδα που θα περάσει με το ζόρι 1-0. Γενικά βλέπουμε ότι παίζει άμυνα, παίζει καλή άμυνα. Δεν είναι ομάδα που θα παίξει κατοχή, αλλά βγάζει εντυπωσιακές αντιπιθέσεις. Το transition είναι εκπληκτικό. Και έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν διαφορά. Ο Immobile σαφώς και είναι ένας από αυτούς. Έχει ήδη σκοράρει διαφορές. Αλλά γενικά βρίσκει παίκτες, βρίσκει δημιουργούς. Είδαμε το δίδυμο της Σασουόλο. Μπεράρντι και Λοκατέλη. Ναι, είναι μια ομάδα που αρέσει στο μάτι γενικώς. Φρέσκια ομάδα, καλωστημένη. Έδειξαν υπομονή οι Ιταλοί και φάνηκε ότι παρά την αποτυχία του 18 που δεν προκρίθηκαν στο Μουντιάλ, πείσμωσαν και δούλεψαν πραγματικά. Πήραν τον χρόνο που έπρεπε. Ένα μεγάλο σερί. Το είχες αναφέρει και εσύ την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω. Ναι, αυτό κοιτάω τώρα. Το σερί έχει φτάσει στα 29 παιχνίδια χωρίς ήττα. Απλά κοιτάω το σερί παιχνιδιών χωρίς να δεχθεί γκολ και είναι 9 πλέον τα παιχνίδια. Ναι. Τελευταία φορά, να το πούμε, έχει δεχθεί γκολ στο 1-1 με την Ολλανδία 14 Οκτώβρη του 20 στο Nations League. Και μια Ιταλία που σε δύο παιχνίδια έχει βάλει 6 γκολ και δεν έχει δεχτεί κανένα, είναι κάτι που δεν το βλέπει συχνά. Η Ιταλία του 2006, για παράδειγμα, που πήρε και το Μουντιάλ. Στον πρώτο γύρο, εντάξει, ναι, είχε βάλει και τριάρα στους Ουκρανούς, είχε ζοριστεί σε άλλα παιχνίδια, αλλά δεν ήταν παραγωγική ομάδα, παρότι τότε είχε πιο πολύ διαφημισμένους παίκτες. Το είχαμε συζητήσει και την περασμένη εβδομάδα, ότι την Ιταλία την πιστεύουμε αρκετά, ότι έρχεται από ένα πολύ καλό σερί, ότι ο Μαντσίνι έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά, έχει νοικοκυρέψει πολύ την ομάδα και της έχει δώσει μια ταυτότητα. Και εντάξει, για μένα δεν είναι τόσο μεγάλη έκπληξη, αλλά σίγουρα δεν είναι μεγάλη έκπληξη αποτελέσματα. Αλλά με έχει χαροποιήσει πολύ και η εικόνα της Ιταλίας. Δηλαδή, στο γήπεδο βγάζει μια πιστικότητα, σε πίθη δηλαδή, ότι αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει ψηλά. Τώρα, εντάξει, είναι νωρίς ακόμη να μιλάμε για το πού μπορεί να φτάσει. Μην ξεχνάμε ότι αν όλα πάνε όπως τα περιμένουμε με τις διασταυρώσεις, πέφτει πάνω στο Βέλγιο στα πρώιμη τελικά. Και αν και θεωρούσα ότι το Βέλγιο υπερισχύει, νομίζω ότι πλέον έχουν αδειαστεί δύο παιχνίδια από κάθε ομάδα. Νομίζω ότι σε μια ενδεχόμενη διασταύρωση Ιταλίας-Βελγίου, ίσως να έχει. Μπορεί να έχει προβάδισμα, λες. Ναι. Αλλά κρατάμε μια εξαιρετική άμυνα. 9 σερή παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ. Φοβερή μεσαία γραμμή. Για μένα είναι η καλύτερη του Euro μέχρι στιγμής. Φαντάσου, δεν έχει λείψει από αυτήν την ομάδα ακόμα ο Βεράτη. Ναι. Δηλαδή, δεν τον είχε γιατί ήταν τραυματίας στο πρώτο παιχνίδι. Ούτε στο δεύτερο μπόρεσε να πάρει μέρος. Νομίζω ότι δεν τον έβαλε ούτε αλλαγή. Αλλά έχουν φτιάξει μια απίστευτη τριάδα, ο Ζορζίνιο, ο Λοκατέλη και ο Μπαρέλα, που είναι εξαιρετικά χαφ και τρεις, εννοείται. Και ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι προχθές με την Ελβετία, πραγματικά το κέντρο της Ιταλίας την κατάπιε την Ελβετία. Και χωρίς να έχει προλάβει να πάρει πολύ ακόμα χρόνο ο αγαπημένος μου Κιέζα, ο οποίος ναι, μεσοθετικά. Ίσως λίγο πιο πτυρικάς από τους περισσότερους. Ναι, γιατί έχει κάνει φοβερά μάτσο Μπεράρντι και τον εμπιστεύτηκε από την αρχή ο Μαντσίνι για βασικό, ναι, από την πρεμιέρα. Και εγώ τον Κιέζα περίμενα, στον αλήθεια, βασικό. Γιατί έχει κάνει και μια καλή σεζόν γενικά ο Κιέζα, ναι, ναι, με τη Γιουβέντους. Έχουμε δει ήδη πολύ ωραία γκολ σε όλα τα παιχνίδια, αλλά νομίζω το γκολ της Ιταλίας, το πρώτο προχθές, ήταν εκπληκτικό. Με τη βαθιά παλιά του Λοκατέλη για τον Μπεράρντι και το γύρισμα. Ναι, το πόσο γρήγορα βγήκαν στην αντεπίθεση και μπήκαν με την μπάλα στα δίχτυα ήταν εκπληκτικό. Ναι. Και δείχνει ότι ξέρουν να συνεργάζονται αυτοί οι δύο, συμπαίκτες άλλου Σασουόλο. Ναι, και δεν έκανε και τυχαία Σασουόλο όπως είδαμε μια καλή σεζόν φέτος. Και μιλάμε για τη Σασουόλο που δεν είναι ούτε Γιουβέντους, ούτε Μίλαν, ούτε Νάπολη. Καλή ομάδα έχει κάνει βήματα μπροστά. Αλλά έχασε στο τσακ την ευρωπαϊκή έξοδο, τελευταία αγωνιστική από τη Ρώμα. Θα έβγαινε conference. Ναι, είναι μια ομάδα που δείχνει σταθερά βήματα, αλλά βλέπουμε πόσο πολύ μετράει η ομοιογένεια στις εθνικές ομάδες. Ναι. Και φυσικά βλέπουμε πόσο πολύ μετράει να έχεις ένα χαρισματικό σκόρερ στην ομάδα και μιλάω για τον Immobile. Γιατί εντάξει, όλοι της Ιταλίας κάνουν εξαιρετική δουλειά.
Αλλά είδαμε ότι ο Μόμπιλε και με την Τουρκία που σκόραρε και με την Ελβετία σίγουρα μπορεί να δώσει λύση. Αλλά νομίζω ο Man of the Match ήταν ο Λοκατέλε προχθές δύο γκολ. Παρότι είχα επισημάνει πως ο Ζορζίνιο ίσως να είναι ο κινητήριος μοχλός της Ιταλίας, τελικά βρίσκει και ανταγωνισμό εκ των έσω. Την Ιταλία που δεν την πάνε τα Euro, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, έχει μόνο μια επιτυχία το μακρινό 68 και από εκεί πέρα είναι πιο πολύ ομάδα παγκοσμίων κυπέλλων. Ναι, τα τελευταία χρόνια δείχνει ασταθής, αν εξαιρέσουμε τον τελικό του 12 ήταν υπέρβαση να φτάσει εκείνη η Ιταλία με αυτούς τους αντιπάλους που έπαιξε. Και έχασε και εύκολα στον τελικό. Ναι. Με τον Μπαλοτέλη ουσιαστικά να κάνει μονόλογο σε εκείνη τη διοργάνωση. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι εκείνο το τελικό και έλεγα πώς μπορεί αυτή η Ιταλία να κοντράρει αυτή την Ισπανία. Ναι. Ήταν και τελικά δεν την κοντράρει. Δεν έγινε. Ναι. Σε αυτό τον όμιλο μεγάλη απογοήτευση για μένα η Τουρκία. Ναι. Όσοι την πιστέψαμε έχουμε απογοητευτεί. Μια ομάδα με πολύ ικανούς παίκτες, χαρισματικούς παίκτες που εν τέλει δεν είχε την απαραίτητη ομοιογένεια. Ακόμα και ως τρίτη είναι πολύ δύσκολο να περάσει πλέον. Ναι, με 0 στα 2 τώρα. Οι τρεις βαθμοί ίσως να είναι αρκετοί για πρόκριση, αλλά πρέπει πρώτα να τους πάρει τους τρεις βαθμούς και μετά να συζητήσουμε για όλα τα υπόλοιπα. Ναι, τρεις βαθμοί, αλλά έχει ήδη 0-5, έχει μείον 5 συντελεστή. Πρέπει να τον καλύψει, γιατί και στην ισοβαθμία να πάει να διεκδικήσει την πρόκριση ως καλύτερη τρίτη, που αυτό μόνο μπορεί να κάνει. Τώρα με μείον 5. Ίσως μόνο σε τριπλή ισοβαθμία, αλλά και πάλι είναι δύσκολα πράγματα. Ήταν μια ομάδα που σίγουρα περιμέναμε κάτι περισσότερο. Είναι ομάδα του ύψους και του βάθους στην Τουρκία. Ναι. Έχουμε δει να κάνει τρομερές πορείες το 2002 στο Μουντιάλ, το 8 επίσης στο Euro που έκανε απίστευτα πράγματα. Ναι, οι μεγαλύτερες πορείες της. Ναι, έχουμε δει να καταρακώνεται σε άλλες διοργανώσεις. Η Ουαλία για μένα ήταν μια μικρή έκπληξη. Γιατί την περίμενα χειρότερη, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Σε αυτό είχαμε συμφωνήσει. Ναι, ναι. Αλλά βλέπουμε ότι ο Γκάρεθ Μπέιλ είναι σε μια αρκετά ικανοποιητική κατάσταση. Έχασε πέναλτι βέβαια στο μάτς με την Ελβετία, με την Τουρκία, αλλά και τα δύο γκολ προήλθαν από αυτόν, της Ουαλίας. Ναι. Ναι, ναι. Τι χιουμοριστικά αυτό που διάβασα, ότι πώς να μην παίζει καλά στο Euro όταν όλη τη χρονιά ήταν τουρίστας με τη Real Madrid και απόλυτα ξεχωριστά. Εντάξει, κοίταξε, είναι παίχτης που μεταμορφώνεται με την εθνική. Είναι σε αυτή την κατηγορία των παίχτων πλέον. Την αγαπάει την εθνική. Την αγαπάει και φαίνεται ότι του ξαναέρχεται η όρεξη για ποδόσφαιρο, η διάθεση για ποδόσφαιρο. Στην μια Ουαλία που δεν έχει τρομερή παράδοση. Αν πούμε ότι οι Σκοτσέζοι έχουν έναν Νταγκλής να θυμούνται, οι Βορειοϊρλανδοί μάλλον έχουν να θυμούνται έναν Τζορμπές. Μόνο ο Ράιαν Γκίγκς. Ναι. Που κι αυτός δεν είχε τη χαρά να αγωνιστεί σε μεγάλη διοργάνωση. Τώρα οι Ουαλοί με 4 βαθμούς πολύ δύσκολα μένουν εκτός. Ναι. Έτσι. Είναι σχεδόν πάνε... δεδομένο ότι πέρασαν τώρα. Είναι... Και πάνε να παίξουν και την πρωτιά με την Ιταλία τώρα. Την Κυριακή. Ίσως και η δεύτερη θέση με ένα χ με τους Ιταλούς. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Το άλλο παιχνίδι είναι Ελβετία. Ελβετία-Τουρκία είναι το άλλο. Μόνο αν οι Ελβετοί νικήσουν και οι Ουαλοί χάσουν να τους φτάσουν στους 4 και εκεί να παιχτεί μεταξύ τους στα γκολ βασικά. Ναι. Η Ουαλία ουσιαστικά. Που η Ουαλία έχει συντελεστεί 1, όχι, διαφορά 2 και μείον 3 έχει Ελβετία. Θα υστερεί. Είναι με το 1,5 πόδι στην πρόκριση η Ουαλία. Ναι, ναι, και σίγουρα. Κατά πάσα πιθανότητα ως δεύτερη. Ναι. Ωραίος πρώτος όμιλος. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, οι 4 βαθμοί είναι υπεραρκετοί της ομάδας. Αυτό που λέγαμε ότι ήταν 4 βαθμοί που συνήθως οδηγούν στην τρίτη θέση με πρόκριση και στην προκειμένη περίπτωση και στη δεύτερη θέση μάλιστα. Ναι. Ωραίος ο πρώτος όμιλος, ανατρεπτικός. Τα πάνω κάτω ήρθαν στον δεύτερο όμιλο όμως. Ναι, που είχαμε βέβαια και εκείνο το δυσάρεστο περιστατικό με τον Έριξεν στο παιχνίδι Δανία-Φινλανδία. Πραγματικά σοκ για όλο τον αθλητικό και όχι μόνο κόσμο. Ειδικά για εμάς που βλέπουμε και παρακολουθούμε χρόνια ποδόσφαιρο και τους ξέρουμε. Δηλαδή, ο Έριξεν δεν ήταν ένας παίκτης που. Α, ήταν ένας παίκτης Δανίας, ήταν ένας παίκτης πρωταγωνιστής της Δανίας και όχι μόνο, ένας από τα κορυφαία ονόματα της Ευρώπης. Σοκαριστικό σίγουρα, το έχουν δει όλοι πλέον και ακόμα και αυτοί που δεν είναι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν ακούσει και έχουν μάθει για το γεγονός. Δεν ξέρω τι απ' όλα ισχύει, γιατί τα τελευταία 24 ώρα ακούσαμε αρκετά περί της υγείας του Έριξεν. Είδες τη τελευταία στιγμή πάντως να σου πω ότι βγήκε από το νοσοκομείο και θα πάει να μιλήσει και με τους συμπαίκτες του στο προπονητικό κέντρο. Είναι σχεδόν δεδομένο, αν κατάλαβα σωστά, ότι σταματάει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, πολύ δύσκολο τώρα να παίξει επαγγελματικά μετά από αυτό, δεν ξέρω. Εκείνος κάπου διάβασα ότι θέλει να συνεχίσει.
Αλλά εντάξει, τον τελευταίο λόγο έχουν γιατροί. Ναι. Τώρα για το εάν έχει γίνει μόσχευμα με ενσωματωμένο απειδηνωτή, έχουμε ακούσει πολλά. Δεν ξέρω τι από όλα ισχύει 100%. Σίγουρα θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Ναι. Πολύ κρίμα για τον Έριξεν. Βέβαια, το σημαντικότερο είναι ότι ζει ο άνθρωπος. Πραγματικά αυτές οι στιγμές, εκείνα τα λεπτά που μεσολάβησα σε εκείνο το παιχνίδι, ήταν σοκαριστικές στιγμές για όλο τον κόσμο. Θύμισε τις περιπτώσεις του Μαρκ Βιβιέν Φοές των Ομοσπονδίων το 2003, του Μίκλος Φέχερ του Ούγκρου της Μπενφίκα, του Πουέρτα της Σεβίλης. Αλλά ευτυχώς δεν μπήκε σε αυτή τη μαύρη λίστα ο Έριξεν. Και είναι και πάρα πολλά ακόμα περιστατικά που έχουν γίνει. Απλά δεν είναι τόσο γνωστά. Δηλαδή και σε ερασιτεχνικά, σε τοπικά πραγματικά. Και στην Ελλάδα ακόμη. Ναι. Εδώ τώρα πρόσφατα είχαμε. Και τον Ολαϊτάν που είχαμε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αλλά ευτυχώς ο Έριξεν είναι καλά. Ήταν πολύ μεγάλο ερωτηματικό το τι θα συμβεί μετά από αυτό στο θέμα της διοργάνωσης, εφόσον σηκώθηκε ουσιαστικά σε εισαγωγικά ο Έριξεν. Ήταν καλά. Λύθηκαν τα χέρια όλων και προτίθεσαν στον παικτών, οι οποίοι από κοινού συμφώνησαν να παίξουν. Ναι, αλλά ήταν πάρα πολύ επηρεασμένοι και είναι λογικό. Ναι. Και να σου πω και κάτι, οι Φινλανδοί στο πρώτο τους παιχνίδι στην ιστορία του Euro πήραν την πρώτη τους νίκη και δεν μπορούσαν να τη χαρούν. Ναι, ναι. Γιατί και ο Πογιάνπαλο που σκόραρε, Πογιάνπαλο δεν ήταν ο σκόρερ της Φινλανδίας. Ναι, δεν κάνω λάθος, ναι. Δεν το πανηγύρισε καν και εντάξει, προς τιμήν του βέβαια. Αλλά μην ξεχνάς ότι ήταν τεράστια στιγμή για το φινλανδικό ποδόσφαιρο. Ναι, σε μια στιγμή που περίμεναν γενιές και γενιές Φιλανδών. Ναι. Ήταν πολύ καλό το ερώτημα τι θα γινόταν σε αντίθετη περίπτωση, πώς θα έχει συμπεριφερθεί η UEFA, για την οποία πολλές φορές την έχουμε κατηγορήσει ότι αγαπάει τους χορηγούς και τα χρήματα και όλα αυτά. Νομίζω ότι έδειξε μια σχετική υπομονή ότι ας δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Διέκοψε προσωρινά το παιχνίδι όπως και έπρεπε να κάνει. Στην περίπτωση δηλαδή του ΦΟΕ θυμάμαι ότι συνεχίστηκε η διοργάνωση. Συνεχίστηκε η διοργάνωση, ναι, γνωρίζοντας ότι έχει φύγει. Ότι έχει φύγει, ναι. Όχι ότι ούτε καν ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Τότε ήταν FIFA βέβαια, ναι, η διοργανώτρης αρχή, αλλά εντάξει. Πολλές φορές η συμπεριφορά τους είναι παρόμοια. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, βέβαια οι Δανείοι ήταν ένα ερωτηματικό το πώς θα συνεχίσουν στη διοργάνωση μετά από όλα αυτά. Να σε διακόψω γιατί έχουμε γκολ στον αγώνα της Κροατίας με την Τσεχία. Ναι, θα έχουμε και live ενημέρωση να πούμε. 1-0 η Τσέχη λοιπόν. Η Τσέχη 0-1, ΣΥΚ πάλι, έτσι. Εντυπωσιακό. ΣΥΚ και γίνεται πρώτο σκόρ του γύρω αυτή τη στιγμή ο ΣΥΚ. 3 γκολ. Αναγκάζομαι να πάρω πίσω όλα όσα είχα πει ότι η Τσεχία θα είναι η πιο άχρωμη και πιο αδιάφορη ομάδα της διοργάνωσης. Εντάξει, κοίταξε. Καταρχάς, αν νικήσει σήμερα περνάει και οι Κροάτες. Δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάσταση. Εντάξει, τώρα με 0 στα 2. Και όχι μόνο η Τσεχία ανακατεύει πολύ τα πράγματα. Βέβαια. Χτυπάει πρωτιά δηλαδή. Χτυπάει πρωτιά γιατί οι Άγγλοι, εντάξει, αν νικήσουν τους Σκοτσέζους θα έχουν και αυτοί 6 βαθμούς και θα πάνε να παίξουν την πρωτιά οι δυο τους τελευταία αγωνιστική στο Αγγλία-Τσεχία. Ναι, ο Πάτρικ Σικ γίνεται πρώτο σκόρ αυτή τη στιγμή. 2 έβαλε με την Σκωτία και το τρίτο. Δεν έχει άλλους 3 γκολ. Ο Λουκάκου επίσης έχει 3, αν δεν κάνω λάθος. Είχε 2 στο πρώτο παιχνίδι και. Όχι, δεν έβαλε χθες. Απλά χθες ήταν σε όλες τις φάσεις και με παραπλάνησε. Και παρότι ήταν σε όλες τις φάσεις δεν έκανε ούτε assist εν τέλει. Ναι. Γιατί ξεκινούσαν από τα πόδια του, αλλά. Πάντως, λέγαμε για τη Δανία ότι μπήκε πολύ ψυχωμένα. Mm-hmm. Δηλαδή φαινόταν σε όχθες στο παιχνίδι ότι ήθελαν να παίξουν και για τον Έριξεν. Ναι. Και προηγήθηκε κιόλας με το δεύτερο γρηγορότερο γκολ στην ιστορία των Euro, έτσι, του Πόλσεν. Το πρώτο ήταν του Κυριτσέγκο στο Ρωσία-Ελλάδα τότε το 2004. Σε εκείνο το εφιαλτικό παιχνίδι. Εφιαλτικό, αλλά τελικά ήταν η πιο γλυκιά ήττα στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Το 2-1 εκείνο με τη Ρωσία. Αλλά τελικά οι Βέλγοι το γύρισαν χθες με την τεράστια κλάση που λέγεται Kevin De Bruyne, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος παίζει ανέτοιμος, φαινόταν δηλαδή και από τις κινήσεις του στο γήπεδο, αλλά με μια μαγική assist και με ένα φοβερό γκολ με το αδύναμο πόδι κιόλας στο αριστερό, υπέγραψε την ανατροπή του Βελγίου και έδωσε και στο Βέλγιο την πρόκριση. Έχουμε δει τουλάχιστον 3 γκολ που είναι υποψήφια για το καλύτερο διοργάνωση, αλλά νομίζω το χθεσινό του Βελγίου είναι η αποθέωση του ποδοσφαίρου. Το πρώτο λες στην ισοφάρηση. Το δεύτερο. Με το Λουκάκου να κρατιέται, να κάνει εντυπωσιακές τρίπλες, να αλλάζουν μπάλα με απίστευτη ταχύτητα. Ναι, και έκανε ένα εντυπωσιακό τρίγωνο. Ναι. Μέχρι να φτάσει μπάλα στον Ντεμπρόινα και να εκτελέσει. Επίσης θέλω να πω κάτι άλλο για το Βέλγιο. Δείχνει σε καλή κατάσταση ο Αζάρ και στα δύο παιχνίδια που μπήκε αλλαγή.
τη μισή απόδοση από αυτή να είχε με τη Ρεάλ, πραγματικά η Ρεάλ θα ήταν πολύ επιτυχημένη πέρσι. Και δείχνει πάρα πολύ καλός αδερφός του, πολύ ναι. καλύτερος από αυτό που θα περιμέναμε. Τον οποίο τον έχει βάλει ο Μαρτίνεθ να παίζει όλη την πλευρά, σαν αριστερό back half τον Τουργκάν Αζάρ. Και στα δύο παιχνίδια. Σε γενικές γραμμές όμως το Βέλγιο θα το έλεγα λίγο αντιπρόσωπο. Δηλαδή από τη μία δεν είναι η ομάδα που περιμέναμε και που ίσως να θέλαμε οι περισσότεροι σε σχέση με την πορεία που έχει τα τελευταία χρόνια. Αλλά απ' την άλλη μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και χωρίς να παίζει καλά, καθάρισε δύο παιχνίδια. Ειδικά το δεύτερο παιχνίδι ήταν πολύ πιο κρίσιμο και πιο ουσιώδες. Ναι. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι η Ρωσία ήταν πάρα πολύ κακή. Πολύ κακή αμυντικά, ναι. Πανικόβλητη άμυνα και δεν έκαναν και μπροστά πολλά πράγματα. Και πώς μας πηγαίνει η συζήτηση από το ένα στο άλλο. Η Ρωσία, η οποία στο πρώτο παιχνίδι ήταν απελπιστική και λέγαμε δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Καμία σχέση στο δεύτερο παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, ήταν και... δεν ήταν και τόσο μεγάλη δυσκολία, εννοείται. Ναι. Άλλους οδείξεις δυσκολίας. Με Φινλανδία παίζανε. Και φοβερό γκολ ο Μίραντσουκ. Φοβερό πλασέ και αυτό υποψηφίο για ένα από τα καλύτερα γκολ. Αλλά όταν έχει μπει αυτό του ΣΥΚ στο Σκωτία Τσεχία, πίσω από το κέντρο, πραγματικά εντάξει, ψάξτε για το δεύτερο. Είναι. Και είναι ένα σουτ το οποίο δεν είναι ένα ξερό σουτ από μακριά τον είδο. Σουτ είναι τεχνικό σουτ, ναι, ναι. Φάλτσα. Μα υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει την ώρα που φεύγει μπαλά από το πόδι του πόσο μακριά φαίνεται από το τέρμα. Και λες αυτό το σουτ αποκλείεται να μπει μέσα. Ναι. Αλλά έχει βάλει τέτοιο φάλτσο στην εκτέλεσή του με το αριστερό που πραγματικά είναι ένα φοβερό γκολ. Θυμίζει Ρομπέρτο Κάρλος, το κλασικό φάουλ. Ναι, ναι. Και φυσικά. Αποκτά μια τεράστια παράδοση αυτό το γήπεδο, το Hampden Park, με τις γκολάρες. Γιατί σε αυτό το γήπεδο είχε μπει και εκείνο το φοβερό γκολ του Ζιντάν στο τελικό του Champions League 2002 στο Real Leverkusen. Και τώρα άλλο ένα τέτοιο ιστορικό γκολ σε αυτό το γήπεδο. Πάντως κρατάμε αρκετά. Έχουμε κάνει ακόμα μικρή συζήτηση μέχρι στιγμής. Ούτε στα μισά της εκπομπής έχουμε φτάσει και έχουμε βρει ήδη πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από ένα Euro που είχε πολλά ερωτηματικά. Είχε πολλές ομάδες που δεν ξέραμε τι να περιμένουμε. Τελικά βλέπουμε πολλά ωραία πραγματάκια. Στα σημερινά επίσης να κρατήσουμε και το πολύ σημαντικό παιχνίδι της Σλοβακίας με τη Σουηδία σήμερα. Με τη Σουηδία σήμερα, το οποίο είχε για μένα επίσης πολλά ερωτηματικά. Οι Σλοβάκοι, το λέγαμε ότι είναι μια ομάδα με ιστορικό που κάνει ζημιές σε πολλές ομάδες. Και είχαν ξεκινήσει και νικηφόρα με την Πολωνία. Ναι. Άντεξε για μεγάλο διάστημα, ειδικά στο πρώτο μήχρονο πατούσε αρκετά καλά. Θεωρούσαμε ότι μπορεί με μια αντεπίθεση να προηγηθεί κιόλας. Ανακατεύει επίσης και αυτό τον όμιλο. Σε όλους τους όμιλους μέχρι στιγμής το έχουμε δει αυτό. Η Σουηδία πήρε μεγάλη νίκη βέβαια με το πέναλτι του Forsberg. Είχαν και την ισοπαλία από το μάτς με την Ισπανία στη πρεμιέρα τους. Έκανε φοβερή εμφάνιση ο Ντουμπράβκα, ο τερματοφύλακας Σλοβακίας, αλλά δεν ήταν αρκετή. Ναι, και στο πέναλτι ακόμα έκανε πολύ καλή προσπάθεια, αλλά ήταν εξαιρετικό πέναλτι. Και ο Όλσεν της Σουηδίας, αλλά εντάξει. Και ο Όλσεν πριν το πέναλτι έχει κάνει μια τρομερή απόκρουση στο κεφαλιά, παρότι ήταν offside και δεν μέτρησε η φάση. Πρέπει να πούμε ότι αρκετά χαμένα πέναλτι για τόσα λίγα παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Έχασε πέναλτι η Δανία στο μάτς με τη Φινλανδία που το απέκρουσε ο Χραντέτσκι. Έχασε πέναλτι ο Μπέιλ στο Ουαλία Τουρκία. Και χάθηκαν και δύο πέναλτι χθες στο μάτς των Σκοπιανών με τους Ουκρανούς. Το πρώτο βέβαια πήρε το rebound ο Αλιόσκι και σκόραρε. Και έχασαν οι Ουκρανοί, τώρα αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι ποιο παίχτη, αλλά έχασαν οι Ουκρανοί προς το τέλος. Πιο πολλά πέναλτι έχουν χαθεί παρά έχουν μπει. Ναι, έλατε. Πραγματικά. Ο Μέμφις Ντεπάι χθες έβαλε πέναλτι για τους Ολλανδούς, το σημερινό που είπαμε τη Σουηδία. Επίσης και διοργάνωσε τον αυτογκόλ. Είχαμε στην πρεμιέρα αυτογκόλ της Τουρκίας με τον Ντεμιράλ. Αυτογκόλ ο Χούμελς στο μάτς της Γερμανίας με τη Γαλλία. Και αυτογκόλ και τερματοφύλακα είχαμε, του Σέσνη, στο Πολωνία-Σλοβακία. Με την πιο επική δήλωση του Χούμελς. Η πιο εντυπωσιακή δήλωση του Χούμελς. Για το γιο του. Ναι, το διάβασα. Ότι πανηγύρισε ο γιος του, νόμιζε ότι σκόραρε ο Χούμελς. Σκόραρε, αλλά στη λάθος αιστεία. Ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον τρίτο όμιλο. Με Ολλανδία μέσα, Ουκρανία. Οι Ολλανδοί αρκετά πιστικοί, χωρίς να έχουν θαμπώσει με το ποδόσφαιρο που παίξανε. Θυμίζω στο πρώτο παιχνίδι με την Ουκρανία προηγήθηκαν 2-0 όλα τα γκολ του δεύτερου ημίχρονου. Έλεγε ότι το καθαρίζουν. Οι Ουκρανοί από το πουθενά επέστρεψαν. Με 2-2 και με ένα φοβερό, ένα ακόμη ωραίο γκολ του Γιαρμολέγκο. Ένα ωραίο πλασέ με τα αριστερό εκτός περιοχής που καρφώθηκε στο παράθυρο του Στεκέλεμπουργκ.
Αλλά βρήκανε τον τρόπο να κάνουν το 3-2 και να πάρουν το παιχνίδι. Και χθες το βράδυ είχαν το μάτς με την Αυστρία, επαγγελματική νίκη θα έλεγα. Πάλι δεν θάμπωσαν την απόδοσή τους. Ήταν οικονομίας χθες. Ναι. Πόσες 4 τελικές είχε? 14, α, στο τέρμα, ναι. Ναι, 4 εναντίον 1. Εντάξει, νομίζω ότι το πέναλ δεν το μετράνε στις τελικές του γενικότερα. Αλλά ναι, ουσιαστικά 1 στα 4 μάλλον είναι σημαντικό ποσοστό. Και έχουμε για μένα μέχρι στιγμής τον καλύτερο δεξιό μπακ της οργάνωσης που είναι ο Ντέντζελ Ντάμφρις, ο οποίος έχει κάνει, παιδιά, απίστευτο γιούρο μέχρι στιγμής αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Είναι μέσα σε όλα τα γκολ στο μάτς με την Ουκρανία. Κερδίζει χθες το πέναλτι για να το εκτελέσει εύστοχα ο Ντεπάι και σκοράρει και το 2-0 στο χθεσινό παιχνίδι με την Αυστρία. Καμπανάκια νομίζω έχει πάνε σε πολλούς σκάουτερ και σε πολλές ομάδες. Ναι, μα κοίταξε, καιρό ακούτησαν καλά πράγματα για τον Ντάμφρις, ο οποίος δεν είναι και πιτσιρικά, να σου πω, πρέπει να είναι 25 ήδη. Έχει μείνει αρκετά χρόνια στην PSV. Για Ολλανδός είναι μεγάλος. Ναι, ακριβώς. Όταν με μέσα ώρα ηλικία στα 22. Ναι. Ακουγόντουσαν πολύ καιρό καλά πράγματα για τον Ντάμφρις. Νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι θα πάρει μεταγραφή, λογικά. Μετά από τέτοια παιχνίδια και όλα στο γύρο. Ο Ντεπάι, ο οποίος το πρώτο παιχνίδι έβγαλε μια κόπωση, δεν ήταν 100% ρυθμός σε σχέση με τον Βαϊνάλντουμ. Δηλαδή, ο Τζιν Βαϊνάλντουμ ήταν ο καθοριστικός παράγοντας στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Νομίζω αυτοί οι δύο θα είναι το εντυπωσιακό δίδυμο. Προετοιμάζεται και η μεταγραφή του Μπαρτσελόνα, να πούμε, τον Ντεπάι. Mm-hmm. Είναι σχεδόν κλεισμένη. Οι λεπτομέρειες μένουν μόνο. Είναι παίκτης υψηλού επίπεδου, αρκεί να πιάνει τα στάνταρ του. Ναι. Γιατί δεν τα πιάνει πάντοτε. Είχε και τον Ντελίχτ χθες ο Ντεμπούρ, που δεν τον είχε στην πρεμιέρα. Σε αυτή την τριάδα που παίζει στην άμυνα. Του είχε βγει αυτό το σύστημα του Ντεμπούρ. Γενικά δεν είχε να δώσει τα πιο δύσκολα παιχνίδια η Ολλανδία, αλλά εφόσον κερδίζει και μάλιστα. Εντάξει, ακόμα και με την Ουκρανία μπορεί να δυσκολεύτηκε, να ισοφαρίστηκε, αλλά το καθάρισε. Δείχνει ότι είναι μια γενιά που μπορεί να κάνει πραγματάκια. Δεν την πιστεύουν πολύ. Ναι. Δηλώσαμε εδώ τη στήριξή μας στην Ολλανδία. Όσο να είναι, είναι ομάδα που. Έχει συμπάθειες. Ναι. Ήταν πάντως ερωτηματικό μεγάλο. Πριν από αυτό το Euro, γιατί θυμίζω ότι είχε να αγωνιστεί σε μεγάλη διοργάνωση από το 2014 κιόλας. Έλειπε από το 2016 το Euro και από το Μουντιάλ του 2018. Υπήρχε και λίγο γκρίνια για τον Ντεμπούρ, δεν ήταν και τόσο καλό το κλίμα. Υπήρχε και όλη αυτή η ιστορία με τον Σίλεσεν που τέθηκε εκτός λόγω κορονοϊού και μετά εκείνος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στα μέσα. Αλλά δεν ξέρω, πραγματικά οι Ολλανδοί, χωρίς να έχουν βέβαια αντιπάλους και υψηλό δίκτυο δυσκολίας σε αυτό το νόμιλο, μια χαρά πάνε στα νοκάουτ, σβηστά. Κάνουν τη δουλειά τους και περιμένουν ουσιαστικά το επόμενο, τη μεγάλη πρόκληση στη φάση των 16. Ακριβώς. Στα νοκάουτ μετά θα κρυθούν όλα. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα για το οποίο όλους θα πέρασε αυτό το νόμιλο, η Αυστριακή ήταν καλή κόντρα στους Σκοπιανούς, αλλά... Αλλά λίγη εντάξει, τελικά. Όχι... Λίγη κόντρα στην Ολλανδία. Όχι όσο καλή περιμέναμε. Ναι. Γενικά λοιπόν, αν με εξαιρέσουμε τον Αλάμπα που είναι μια προσωπικότητα, γενικά λείπει η ποσότητα και η ποιότητα στην Αυστρία. Ναι. Πάντως πρέπει να σου πω ότι η νίκη που πήραν ήταν πολύ σημαντική για το αυστριακό ποδόσφαιρο, γιατί ήταν η πρώτη τους σε μεγάλη διοργάνωση από το 90, νομίζω. Δεν τα πήγαιναν καλά στις μεγάλες διοργανώσεις. Ναι, πολλά χρόνια. Και σαν διοργανωτές είχαν δυσκολευτεί πολύ. Ναι. Με τη γενιά του Ανδρέα Σίβανσετ τότε. Σωστά. Πάντως έχει ανοιχτή πόρτα για πρόκριση. Ναι, γιατί τώρα με τους Ουκρανούς ισοβαθμούν και πάνε να παίξουν τελικό τελευταία αγωνιστική. Ουκρανία-Αυστρία έχουμε τελευταία αγωνιστική. Τελικός για τη δεύτερη θέση ουσιαστικά. Με μία ισοπαλία νομίζω και οι δύο βολεύονται. Ναι, πιθανότατα. Θα δούμε τώρα με τις τρίτες θέσεις θα γίνει, γιατί θα βγουν τα κομπιουτεράκια τα τελευταία αγωνιστική. Ναι, πραγματικά ναι. Δεν θα ξέρουν ποιοι περνάνε και ποιοι δεν περνάνε στο τέλος. Σίγουρα οι Σκοπιανοί μετά τα δύο παιχνίδια βλέπουν τον δρόμο της επιστροφής όλο και πιο κοντά. Ναι, σίγουρα. Πάντως, να σου πω κάτι τελευταίο για τους Ουκρανούς. Εκεί που τους έβλεπα με τους Ολλανδούς μέχρι εκεί το 75 που ήταν ακόμα 2-0 και δεν είχαν κάνει πολλά πράγματα επιθετικά και έβλεπα τον Αντρέι Σετσένκο στον πάγκο να δίνει οδηγίες, έλεγα καλύτερα να βάλει ένα σορτσάκι και μια φανέλα και να πει να παίξει επίθεση. Αλλά με διέψευσαν γιατί έχουν ήδη η επιθετική τους από δύο γκολ. Και ο Γιάρεμτσουκ και ο Γιαρμολέγκο. Και η κοψιά του πάντως του Σετσένκο δείχνει ακόμα φίλη. Το έχει, ναι. Δεν έχει μεγαλώσει εμφανισιακά. Εντάξει. Τεράστιο επιθετικό, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, είπαμε κάποια πράγματα για τον τέταρτο όμιλο τώρα. Είπαμε για την Τσεχία. Είπες ότι δεν την πίστευες αρχικά, αλλά να που έχει
Όχι, πήγαν από 2-2, αλλά δεν έχει τελειώσει βέβαια το μάτς με την Κροατία. Αλλά είναι σε πολύ καλό δρόμο. Είναι μπροστά με ένα 0. Να που έχει το πρώτο σκορ της οργάνωσης μέχρι στιγμής, τον Patrick Schick. Ο οποίος δεν τον πολύ πίστεψαν στις ομάδες που πέρασε. Δηλαδή πέρασε από Σαμπντόρια, εκεί έκανε κάποιες καλές εμφανίσεις. Τον ήθελε και η Juventus ένα διάστημα. Πήγε μετά στη Γερμανία, πήγε στη Ρώμα. Δεν τον πολύ πίστεψε η Ρώμα, δεν έκανε τόσο καλές εμφανίσεις. Πήγε στη Λειψία, η Λειψία τον έδωσε στη Leverkusen. Ενώ εντάξει, είναι ένας καλός επιθετικός και το δείχνει και στο Euro. Τεχνίτης επιθετικός. Ναι. Δεν είναι ο center forward που περιμένει ψηλές μπάλες, περιμένει να γυρίσει με πλάτη. Είναι παίκτης που, δηλαδή για το δεύτερο γκολ που έχει βάλει, δείχνει πολύ καλή τεχνική. Ανεβάζει επίπεδο. Την Τσεχία λέγαμε αντίστοιχα για την Κροατία, μιας και παίζουν σήμερα μεταξύ τους, ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να έκανε τρομερή πορεία το 18, να έφτασε στον τελικό του Μουντιάλ, αλλά είναι λίγο γερασμένο το ρόστερ, υπάρχει, ναι, όπως υπάρχουν πολλά, και το επιβεβαιώνει και σήμερα στα μισά του αγώνα. Αν χάσει σήμερα, νομίζω ότι χάνεται. Ναι, και κόντρα τη Σκωτία, δηλαδή ίσως να την παρασύρει αυτή, αυτό το κακό ξεκίνημα. Θα πρέπει να εύχεται η Σκωτία να χάσει από την Αγγλία και μετά να νικήσει σίγουρα η Κροατία τελευταία αγωνιστική και να εύχεται να περάσει ως καλύτερη τρίτη μάλλον. Αλλά εντάξει, δύσκολο τώρα όταν έχει 0 μετά από τι διαγωνιστικέ. Θα δούμε βέβαια θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Εντυπωσιακό στοιχείο, εντάξει, θα το καταλάβουν περισσότερο φίλοι του στοιχήματο. Γιατί παρακολουθώ το παιχνίδι Αγγλία-Κροατία, έπεφτε παρόλα με τον αγώνα του Τσιτσιπά εκείνη τη μέρα. Ναι. Είχε το εντυπωσιακό στατιστικό ότι είχαμε 2 κόρνερ σε όλο το παιχνίδι. Ένα στο πρώτο και ένα στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ναι. Κάτι που δεν βλέπει συχνά. Πολύ κλειστό παιχνίδι, οι ομάδες. Για το Αγγλία-Κροατία λε τώρα. Ναι, γιατί στατικές ήθελα να πω για την Αγγλία, δεν μιλήσαμε ακόμα. Η Αγγλία, εντάξει, έδειχνε ένα, όχι μουδιασμά, έδειχνε ότι ακόμα προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, να μην ρισκάρει πολλά. Κοίτα, μπήκε πολύ καλά στο μάτς. Αν θυμάσαι, είχαμε το δοκάρι του Φόντεν στα πρώτα λεπτά και άλλες ευκαιρίες με τον Κάλβιν Φίλιπς. Εφόσον μπήκε το γκολ, έλεγχε περισσότερο το παιχνίδι, ναι, παρά κυνηγούσε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, στα πρώτα λεπτά στο Wembley που μπήκε η Αγγλία και με τον ενθουσιασμό του γηπεδούχου και ότι έχει οπαδούς στις εξέδρες, φίλους της και αυτά, ήταν πραγματικά χαμένη στο διάστημα η Κροατία. Αλλά δεν κατάφερε εκεί να βάλει τον γκολ η Αγγλία, το βάλει στο δεύτερο ημίχρονο με το Sterling. Εντάξει, βέβαια πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Μετά μου έκανε εντύπωση, χωρίς να έχουν πρόβλημα τραυματισμού, ότι είχε εκτός αποστολή τον Σάντσο και τον Τσίλουελ στο πρώτο παιχνίδι ο, ναι, Southgate. Προφανώς, εντάξει, κάτι θα έχει δει. Μπορεί να μην είναι ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο φυσικής κατάστασης για αυτόν. Μπορεί να είναι καταπονημένοι, δεν ξέρω. Θα δούμε σήμερα αν θα τους έχει στην αποστολή τουλάχιστον. Ειδικά ο Τσίλουελ που μπορεί να κάνει μια τρομερή χρονιά με την Chelsea, αλλά ναι, τράβηξε και πολύ χρονιά του. Ως γνωστόν, έφτασε μέχρι τελικό Champions League, τελικό κυπέλλου Αγγλίας, που σημαίνει ότι περισσότερα παιχνίδια, ναι, μέχρι το Μάιο. Γιατί αντίστοιχα το Carabao Cup τελειώνει αρκετά νωρίς, ναι, σε φυσιολογικές συνθήκες γύρω στο Φεβρουάριο. Είναι πολύ ποιοτικό αριστερό back. Αυτή από την νέα γενιά που λέγαμε των Άγγλων. Ναι, ναι. Τον Τρίπιερ έβαλε αριστερά σε εκείνο το παιχνίδι. Έχει και την παράδοση ο Τρίπιερ. Ναι. Είναι πολύ ενεργό μέλος της Εθνικής Αγγλίας τα τελευταία χρόνια. Και βάρεσε και φάουλ και ξύπνησαν μνήμες από εκείνο το απευθείας φάουλ με τον συνημιτελικό με τους Κροάτες του Μουντιάλ, αλλά, ναι, τελικά δεν είχε για κατάληξη. Φόντεν έχει βάψει το μαλλί σαν ένα φόρο τιμή στο Πολ Γκασκόιν, είπε. Και είχε και εκείνο το δοκάρι. Νομίζω ότι σαν σήμερα ή σαν χθες ήταν που είχε πετύχει αυτό το εκπληκτικό γκολ ο Γκανσκόιν στο Euro το 96 με την τρίπλα από πάνω. Ναι, πολύ ωραίο γκολ. Δεν θυμάμαι πότε ήταν όμως ακριβώς η ημερομηνία. Ναι, το Facebook μας βοηθάει πολλές φορές με τις αναρτήσεις σαν σήμερα. Αναμένουμε μεγάλη μάχη σήμερα με τους Σκοτσέζους, όχι κυρίως γιατί είναι εισάξεις ποιοτικά οι ομάδες. Γιατί αυτό που είπες, κουβαλάνε μια τεράστια ιστορία, το πρώτο παιχνίδι εθνικών ομάδων και εντάξει, πάντα κρατάει μια ιστορία, ναι, πίσω του. Και είχαν παίξει τώρα, θα σε γελάσω, είχαν παίξει σχετικά πρόσφατα για το Nations League νομίζω ή για προκριματικά Mundial. Δεν είναι πολύ καιρός. Ναι, έχεις δίκιο. Και είχε γίνει ένα φοβερό παιχνίδι 2-2 νομίζω. Mm-hmm. Με τότε Lee Griffith στη Σκωτία, ένα φοβερό σκόρερ τον οποίο δεν τον έχει πλέον στην αποστολή. Αλλά είχε γίνει ωραίο παιχνίδι. Αποδείχτηκαν οι Σκοτζέζοι όντως σκληροτράχυλη ομάδα. Ναι. Όχι η πιο ποιοτική, σίγουρα δεν είναι η πιο ποιοτική, ούτε καν του ομίλου. Ναι, ναι, σίγουρα. Το είχαμε πει κιόλας ότι δεν περιμένουμε και πολλά από τους Σκοτζέζους, αλλά εντάξει. Ακόμα και να χάσω σήμερα αυτό που λέγαμε ότι με μία νίκη στην τελευταία αγωνιστική είναι για τα καλά στο παιχνίδι, ναι, δεν τελειώνει. Οι Σκοτζέζοι είναι στην κατηγορία των ομάδων που είναι επιτυχημένες και μόνο που είναι σε αυτό το γύρο. Mm. Γιατί είχαν 23 χρόνια να παίξουν μεγάλη διοργάνωση.
αλλά και σήμερα θεωρώ ότι και ένα χ, όπως είπες και το 2-2 που έφεραν πρόσφατα, μια ισοπαλία δεν είναι ενδεχόμενο. Δεν περιμένουμε. Θα έχουν να ακούσουν πολλά οι Άγγλοι όμως έτσι και να ισοπαλία. Οι Σκοτσέζοι όταν κερδίζουν τους Άγγλους είναι σαν να κερδίζουν το παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια. Εντάξει, είναι υπάρχει η αντιπαλότητα. Η μεγαλύτερη μονομαχία, ναι, για τους ίδιους. Πιο πολύ και από τους Ιρλανδούς και από τους Ουαλούς. Για να δούμε λοιπόν. Περιμένουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το βράδυ. Λοιπόν, επειδή είπα πριν τι έχουν ακούσει οι Άγγλοι έτσι και δεν νικήσουν, αυτοί που έχουν ακούσει τα μύρια όσα μετά την πρεμιέρα τους είναι οι Ισπανοί, φίλε. Mm-hmm. Τεράστια γκρίνια στα ισπανικά ΜΜΕ. Επειδή γνωρίζω και ισπανικά και μπαίνω αρκετά συχνά στις ισπανικές σελίδες, τους έφταιγε μέχρι και το χορτάρι, που η αλήθεια δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση στο γήπεδο του Σεβίλη, στο Λακαρτούχα. Τους έφταιγε που ο Ενρίκε δεν έκανε γρήγορα αλλαγές, που όντως δεν έκανε γρήγορα. Τους έφταιγε ο Μωράτα που έχασε τα άχαστα. Τους έφταιγε που άρχισε να μπει ο Ζεράρ Μορένο. Τους φταίει η ομάδα τους που σε οργανωμένες άμυνες δεν μπορεί να βάλει γκολ. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτήν την Ισπανία. Είχαμε πει ότι είναι ένα ερωτηματικό. Για το Μωράτα, ως φίλος της Chelsea, να πω την κακία μου ότι δεν είναι η πρώτη φορά που είναι ντεφορμέ. Έχει ακούσει πολύ κράξιμο. Είναι ένας παίκτης που έχει δείξει τεράστια κλάση και τεράστια μη ποιότητα. Ανάλογα τα σημεία της πορείας του. Είναι παίκτης των άκρων. Η Ισπανία, όπως λέγαμε, είναι μια ομάδα πολύ ποιοτική, έχει υλικό, έχει μια φρέσκια γενιά που είναι υψηλού επίπεδου, ωστόσο είναι ακόμα ανέτοιμοι, όπως φαίνεται, άπειροι, δεν έχουν φτάσει σε καμία περίπτωση στα επίπεδα της προηγούμενης γενιάς, μια δεκαετία πίσω. Δεν έχουν τις μεγάλες προσωπικότητες, εκτός από τον Άλμπα, τον Μπουσκέτς, που είναι συνδετική κρίκη με την περασμένη εποχή, την προηγούμενη εποχή. Και ο Μπουσκέτς που είναι για πολλούς ένα μαύρο πρόβατο, δεν είναι... ή τον αγαπάς τον λατρεύεις αυτό, ή τον αγαπάς ή τον μισείς αυτό το παίκτη. Ναι. Δεν έπαιξε κιόλα λόγω κορονοϊού στο πρώτο μάτς. Αλλά δεν ξέρω γιατί οι Ισπανοί, να δούμε λίγο, να θυμηθούμε λίγο και την δεκάδα που κατέβασαν με την Σουηδία. 0-0 το μάτς να πούμε, για όποιον τυχόν δεν το θυμάται. Ναι, ξεκίνησε μια τριάδα στο κέντρο, Ρόντρι, Κόκε και Πέδρι. Και Φεράν Τόρες, Μωράτα, Ντάνι Όλμο και τους έβγαλε όλους τους επιθετικούς, πρέπει να σου πω. Γιατί δεν του βγήκε τίποτα επιθετικά και έβαλε μετά τον Γιαρθάμπαλ, τον Ζεράρ Μορένο, τον Φαμπιάν Ρουίς, τον Σαράμπια. Προσπαθούσε δηλαδή να ανακατέψει συνεχώς την τράπουλα ο Ενρίκε σε εκείνο το μάτς, αλλά η άμυνα του Σουηδών αποδείχθηκε απροσπέλαστη. Και είναι αυτό που είπαμε, λίγο πολύ σάξι. Δηλαδή μπήκαν αναπληρωματικοί που ποιοτικά νομίζω ότι δεν είχαν τεράστια απόκληση. Εντάξει, ο Μωράτα σίγουρα ένας ποιοτικός παίκτης, άσχετα με το ότι δεν είναι στο καλύτερο του φεγγάρι. Ναι, ουσιαστικά είναι σαν να βγάζεις έναν παίκτη και να βάζεις έναν αντίστοιχης αξίας και ποιότητας. Είναι ομάδα που βραχυκυκλώνει και αν κάτι δεν της πάει καλά θα το κουβαλάει και το είδαμε και στο παιχνίδι με την Ελλάδα στα προκριματικά του Μουντιάλ. Ακριβώς. Και στο φιλικό που δώσαμε στους Πορτογάλους πάλι 0-0. Παρότι ήταν θεωρητικά το φαβορί του ομίλου, αποδεικνύει ότι σίγουρα δεν είναι πλέον. Και αν δυσκολευτεί και στο αυριανό παιχνίδι, θα ακούσουν ακόμα περισσότερα. Και... βάλανε 4 γκολ με τους Λιθουανούς στο τελευταίο φιλικό πριν το Euro, αλλά θα τα βάλει κάπου 21, γιατί λέω κορονοϊού δεν έπαιξε κανένα και εμάς. Σωστά. Ναι. Μήπως πρέπει να κατεβάσει την κάπου 21. Εντάξει, αστείευομαι. Τώρα παίζουν τελικό με την Πολωνία ουσιαστικά. Μια πληγωμένη Πολωνία. Ναι. Η Πολωνία η οποία. Αν εξαιρέσουμε το τι παίκτες υπάρχουν στην Ισπανία και στην Πολωνία, γιατί ποιότητα υπάρχει, η εικόνα των δύο ομάδων θεωρώ ότι ήταν λίγο πολύ παρόμοια. Δηλαδή είχαμε μια Πολωνία κουραστική, δεν έπιθε, δεν τραβούσε στο μάτι, όπως ακριβώς και η Ισπανία σε σχέση στο παιχνίδι με το Σουηδούς. Δηλαδή ομάδα που δεν σε εντυπωσιάζει, που σε κουράζει, που δεν περιμένεις πολλά πράγματα. Σίγουρα φαβορεί είναι η Ισπανία στο μεταξύ τους, με τους Πολωνούς. Εντάξει, εννοείται. Η Ισπανία είναι σε όλα τα μας φαβορεί του. Αλλά αν δούμε ένα μεταξύ τους παιχνίδι στα ίδια κυβικά και στο ίδιο τρόπο παιχνιδιού, θα δούμε πάλι ένα εξίσου κακό παιχνίδι, κουραστικό, που μπορεί να κρυθεί σε λεπτομέρειες και ποτέ δεν ξέρεις όταν έχεις και τον Λεβαντόφσκι απέναντι. Σίγουρα. Πάντως, επειδή έχει γίνει πολλής λόγος για τον Λεβαντόφσκι, εντάξει, πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλο Μπάγερν, άλλο Εθνική Πολωνίας. Έτσι, άλλους συμπαίκτες έχει στη μία, άλλους στην άλλη. Γιατί φάνηκε και στο μάτς με Σλοβακία ότι ήταν τελείως εκτός παιχνιδιού. Οι Σλοβάκοι είχαν βγάλει τελείως εκτός παιχνιδιού του Λεβαντόφσκι και δεν είχε και την απαραίτητη υποστήριξη από τους συμπαίκτες του για να φτάσει η μπάλα σε αυτό. Γιατί
Εντάξει, ο καλύτερος επιθετικός στον κόσμο είναι, αλλά για να βάλει γκολ πρέπει να φτάσει μπάλα κάπως. Και εκτός ότι έχει άλλους συμπαίκτες σε σχέση με την Bayern, έχει και άλλους συμπαίκτες σε σχέση με αυτούς που είχε στο Euro του 16, στο Euro του 12. Εντάξει, ναι, έχει γίνει μια μικρή. Βλασκόφσκι, έναν. Οποιονδήποτε ναι. παίκτη. Γιατί είχε καλούς παίκτες Πολωνία τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος δεν ξέρω, έχει ένα άδειασμα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, άμα κάνει μια ισοπαλία με τους Ισπανούς. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ναι, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και μπλέκει η Ισπανία μετά. Μπλέκει η Ισπανία. Και γίνεται όμιλος. Ναι, ναι, ναι. Γιατί και η Σουηδία έχει 4 βαθμούς πλέον που βρίσκεται προσωρινά πρώτη. Αποδεικνύεται από τους πιο μπερδεμένους ομίλους τελικά. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Πολλοί όμιλοι μπορεί να προκύψουν έτσι μπερδεμένοι. Σίγουρα. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις, ειδικά οι πρώτοι τρεις έχουν ένα ξεκάθαρο φαβορί, έτσι που έχουν κάνει το 2-2 οι ομάδες φαβορί. Ναι, γιατί αυτό που λέω, τα φαβορί έκαναν τα πρώτα βήματα. Να πάμε λίγο και στον όμιλο φωτιά. Στον έκτο. Πάνω κάτω όπως τον περιμέναμε για αρχή. Mm. Το Γαλλία-Γερμανία ήταν το μάτσο που περίμεναν όλοι από πλευράς πρώτης αγωνιστικής. Ναι. Πρέπει να σου πω. Ας πω λίγο κάτι. Δεν με ενθουσιάζει τόσο η Γαλλία. Δηλαδή έβαλε. Ευτύχησε να σκοράρει νωρίς. Μετά έκατσε πάνω στο σκορ. Mm-hmm. Και είχαν μια τακτική από εκεί πέρα, δεν ξέρω. Είχαν κλειστεί πίσω και πέταγαν την μπάλα στον Εμπαπέ μετά να τον βρουν στο χώρο. Βέβαια, θα μου πεις ότι αυτό και μόνο αρκεί πολλές φορές. Άλλωστε, αν για λίγα εκατοστά ο Εμπαπέ δεν ήταν offside στις δύο αυτές φάσεις, θα ήταν 3-0 το σκορ. Αλλά εντάξει, σε αυτή τη φάση που είμαστε, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είναι και καταπονημένοι παίχτες. Κυρίως οι προπονητές κοιτάνε το αποτέλεσμα να διασφαλίσουν. Πόσο μάλλον σε αυτόν τον όμιλο που ναι. κάθε νίκη μετράει, κάθε λεπτομέρεια. Και είναι υπερπολίτιμη. Ναι. Και η νίκη της Γαλλίας από τις Γερμανίες ήταν ένα τεράστιο βήμα για τους Γάλλους. Όσο και αν λέμε ότι είναι φαβοροί και ότι. Ακριβώς. Γιατί έχουν και τους Ούγγρους τώρα, οπότε. Η Γερμανία. Εντάξει. Δεν περιμέναμε να κάνει τρομερά πράγματα. Ξέραμε ότι είναι πεσμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Όπα, 1-1. Κροατία-Τσεχία. Sorry που σε διέκοψα. Καλημέρα στο δεύτερο μήχρονο. Ναι, Πέρισιτς. Ωραία. Τώρα έχουμε. Τώρα έχουμε μάτς. Ο Μπενζεμά δίνει μια ποιότητα παραπάνω σαφώς. Ακόμα κι αν δεν σκόραρε. Ή δεν σκόραρε μάλλον νόμιμα. Ναι. Θα δούμε δύσκολα παιχνίδια. Και οι Ούγγροι έδειξαν ότι είναι ομάδα ψυχωμένη. Είχε και την έδρα. Ναι, να πούμε ότι στο Ουγγαρία-Πορτογαλία είχαμε μια ιστορική στιγμή τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ανεβαίνει μόνος πρώτος στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών, τον Euro, με 11 γκολ πλέον. Ήταν έτσι κι αλλιώς το λέγαμε, ότι ήταν μαζί με τον Πλατινί στα 9 γκολ και λογικά σε αυτό το Euro θα τον ξεπερνούσε. Τελικά δεν έβαλε ένα γκολ, έβαλε δύο στο πρώτο ματς, ένα με πέναλτι και ένα στην κανονική ροή. Από το 84 και μετά σκόραν οι Πορτογαλοί, έτσι. Ναι. Ήταν 0-0 μέχρι το 84. Ο Ζώτα. Το πρώτο του γκολ με αριστερό πόδι σε Euro, έτσι. Α, ναι, ναι. Δεν το ήξερα αυτό. Ήταν το μόνο που δεν είχε κάνει. Είχε βάλει κεφαλιά, είχε βάλει δεξί. Α, μάλιστα. Η πορεία του Ρονάλντο σε πολλούς μπορεί να γίνει σε haters και τέτοια. Δεν είναι ο πιο αγαπητός σίγουρα. Ωστόσο, ακόμα και εμείς που δεν ήμασταν φαν του Ρονάλντο, όσο μεγαλώνει, τόσο πιο πολύ μας εντυπωσιάζει. Και θέλει να το χειροκροτήσει. Είναι εκπληκτικά αυτά που κάνει. Κοίταξε. Πλέον δεν είναι ο παίχτης που ήταν πιτσιρικάς. Δηλαδή δεν τρέχει τόσο, δεν τριμπλάρει τόσο. Αλλά με το να μετατοπιστεί στη θέση του center forward όπως κάνει τα τελευταία χρόνια είναι κάτι πάρα πολύ έξυπνο, γιατί και ο ίδιος συντηρεί τον εαυτό του. Και πλέον γνωρίζει τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει στο γήπεδο. Και κάνει αυτό που είναι το πιο σημαντικό στο τέλος, σκοράρει. Ναι, είναι αυτό το πιο κομβικό στοιχείο της καριέρας του, ότι πρώτον ξέρει να προσαρμόζεται στα δεδομένα. Και δεύτερον, ξέρει να συντηρεί τον εαυτό του στο υπέρτατο σημείο. Ναι. Βλέπουμε και σωματικά ότι βελτιώνεται και ακόμα και στα 35 και στα 36 και στα 37 βλέπαμε ότι έβαζε καινούργια σημεία στο παιχνίδι του. Οι κεφαλιές δηλαδή έχουν γίνει ακόμα πιο έντονο στοιχείο του παιχνιδιού του. Ναι. Η αντοχή του, το άλμα του. Το viral των πρώτων αγωνιστικών, η ιστορία με την Coca-Cola και τους χορηγούς, το... δεν ξέρω αν το είδες στη συνέντευξη τύπου. Που... Και μετά το μύθηκε και ο Πογκμπά που απομάκρυνε τη Χάινεκεν. Το πήρα. Έκανε ο Ρονάλντο, το έκανε ο Πογκμπά και από εκεί και πέρα ξεσηκώθηκαν. Και του τρόλαρε μετά ο Γιαρμολέγκο που αντίθετα τα πήρε μπροστά του. Και κάτι και ο Λουκάκου έκανε. Κάτι είδα και ένα βίντεο και με τον Λουκάκου. Ναι. Έχει ξεκινήσει τώρα μόδα.
με συνέντευξη τύπου και, και τους χορηγούς. Ναι, αρχικά ο Ρονάλντο μπορεί να μη σήκωσε πολύ γκρίνια από τους χορηγούς, γιατί είναι ο Ρονάλντο, ούτε καν. Δηλαδή ο Εμπαπέ, ο Πογκμπά και οπωσδήποτε. Ναι, πρέπει να σου πω ότι έπεσε η μετοχή της Coca-Cola στο 1,6% εκείνη τη βραδιά. Εκπληκτικό, και χάθηκαν δις. Εκπληκτικό πόσο. Έτσι, δηλαδή πόσο μπορεί να επηρεάσει ένας αθλητής και ειδικά ο Ρονάλντο την παγκόσμια οικονομία. Ο Πογκμπά τον ακολούθησε, αλλά αν ήταν ο Πογκμπά αυτός που έκανε την πρώτη κίνηση αντίστοιχη, νομίζω θα είχαμε μεγάλα μπαν τόσο στον παίκτη, ίσως και στην ομάδα. Ναι, πιθανότητα. Βέβαια, από την άλλη, να μην ξεχνάνε οι ποδοσφαιριστές ότι χάρη στους χορηγούς παίρνουν τα εκατομμύρια που παίρνουν και έχουν αυτά τα πλούσια παρόχα συμβόλαια. Πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Αλλά έχω ακούσει ότι και ο Ρονάλντο έχει αρνηθεί παλιότερα να κάνει αντίστοιχη διαφήμιση αναψυκτικού. Ξέρουμε ότι είναι φανατικός της υγιεινής διατροφής, ναι. Οπότε εν μέρει δεν μου κάνει εντύπωση. Και ούτως ή άλλως πολλά εκατομμύρια έχει, δεν θα λύγεις δηλαδή για κάποια ψήγματα ακόμα. Σίγουρα. Για... Ο Ραφαέλ Γκερέρο έβαλε το πρώτο γκολ της Πορτογαλίας, όχι ο Ζώτα που είπα προηγουμένως από λάθος. Και μετά ακολούθησαν τα δύο του Ρονάλντο. Με κόντρα. Ναι. Ουσιαστικά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας. Σε ένα γεμάτο εκεί που το ξαναλέμε, το Φέρεντς Πούσκας που θύμισε πραγματικά εικόνες που είχαμε ξεχάσει σχεδόν να βλέπουμε. Και θα δούμε και αύριο μάτς αυτό το γήπεδο, στο Ουγγαρία-Γαλλία. Ξανά με γεμάτο γήπεδο και κόσμο στο 100% της πληρότητας. Κοίταξε, οι Πορτογάλοι με αυτή τη νίκη τους και μάλιστα με 3 γκολ διαφορά, νομίζω ότι είναι ουσιαστικά ήδη στην επόμενη φάση. Ναι. Και να χάσουν δηλαδή από τους Γερμανούς αύριο. Εντάξει. Ναι, και στην ισοβαθμία θα είναι πολύ ζωντανή η Πορτογαλία. Ναι, εντάξει. Είχαμε πει ότι όποια ομάδα παίζει με την Ουγγαρία σε αυτόν τον όμιλο θα φροντίσει όχι μόνο να νικήσει, να νικήσει και μεγάλη διαφορά. Γιατί στο τέλος, γιατί κάποια από τις τρεις θα θέλει να περάσουν καλύτερη τρίτη, δεν γίνεται. Γιατί δύο θα περάσουν σίγουρα. Στο τέλος θα μετρήσουν πολύ αυτά. Ναι, παρότι όπως είπες και εσύ, οι Πορτογάλοι ίδρωσαν για να κερδίσουν. Ίδρωσαν, αλλά στο τέλος έβαλαν τα τρία γκολ. Ναι. Και μπορεί να είναι και κομβικά στο τέλος αυτά τα τρία γκολ. Είναι μεγάλη κατάρρευση των Ούγγρων που ναι. Ήταν πολύ σκληρή ομάδα. Δεν μπορούσαν να απειλήσουν οι Πορτογάλοι. Δεν ήταν ότι έκανε τρομερό παιχνίδι η Ουγγαρία, αλλά δεν απειλούνταν κιόλας. Ναι. Αν εξαιρεμήσουμε ελάχιστες φάσεις. Και αυτό μας δημιουργεί ερωτήματα για το αυριανό παιχνίδι. Αύριο είναι ή μεθαύριο. Αύριο. Το Πορτογαλία-Γερμανία λες. Το Γαλλία-Ουγγαρία. Γαλλία-Ουγγαρία είναι αύριο στις 4 και μετά ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι. Πορτογαλία-Γερμανία. Θεωρητικά είναι φαβοροί οι Γάλλοι, αλλά αν καταφέρουν και κόψουν έστω ένα βαθμό οι Ούγγροι από τους Γάλλους, κάνουν τεράστια ζημιά. Είναι το φαίνομαι της πεταλούδας. Θα αναγκαστεί βέβαια η Γαλλία να παίξει πιο επιθετικά σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα. Ναι. Να ξεδιπλώσει και τις επιθετικές αρετές της. Σε κόντρα έδρα, όπως είπες. Ο πιο ενδιαφέρον όμιλος. Ναι. Να πούμε λίγο για τη Γερμανία που δεν είπαμε. Ότι ναι, με προβλημάτισε. Βέβαια το πάλεψε μέχρι τέλος το παιχνίδι. Στο ντέρμπι με τη Γαλλία. Βλέπω ότι ο Λεύ προσπαθεί να κάνει κάτι πειραματισμούς. Έχει δει πολύ Πεπ Γκουαρδιόλα σίγουρα. Έπαιξε με ψεύτο επιθετικούς σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά κατά τη γνώμη μου, με αυτό το 3-4-2-1, κάπως έτσι, πάει να παίξει. Έπαιξε, ας πούμε, με τον Μίλλερ ή 3-4-1-2, μπορείς να το πεις. Δηλαδή, ο Μίλλερ και ήταν μπροστά ο Χάβερτς με τον Γκνάμπρι σαν επιθετική. Βέβαια, αλλάζαν συνέχεια θέση. Αλλά νομίζω έτσι αχρηστεύει και τον Γκνάμπρι που αποδίδει πολύ καλύτερα στα άκρα. Τον βάζει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Χάβερτς, εντάξει, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, αλλά σίγουρα δεν είναι καθαρό εμοφόρ. Και φάνηκε ότι θα έπρεπε να παίξει ίσως με ένα καθαρό εμοφόρ. Έβαλε κάποια στιγμή τον Βέρνερ που δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση, γιατί δεν έκανε και την τέλεια χρονιά με την Chelsea. Γενικά οι Γερμανοί στερούν σε αυτή τη φάση. Ναι, είχε και τον Φόλαντ βέβαια που έκανε και αυτός πολύ καλή χρονιά με τη Μονακό. Τους έβαλε μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έκαναν κάτι βέβαια, δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν τη Γερμανία να φτάσει στον γκολ. Και επίσης και αυτό το ότι έχει δεξιά τον Κίμιχ, σαν δεξιός μπακ ξεκίνησε ο Κίμιχ, αλλά νομίζω ότι πλέον έχει καθιερωθεί στην Bayern σαν χαφ και κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Και θα μου πεις, στα χαφ έχει πολύ κοσμία. Έχει Γκιντογκάν, έχει Κρός, έχει Γκορέτσκα όταν μπορέσει να βοηθήσει. Έχει πολύ, πολύ κόσμο. Πιθανώς οι Γερμανοί να κάνουν αυτό που κάνουν συνήθως, να προετοιμάζουν την επόμενη γενιά για τις επόμενες οργανώσεις. Και όταν λέμε τις επόμενες, δεν εννοούμε για το επόμενο Μουντιάλ ή το επόμενο γύρο. Για βάθος χρόνου, για την επόμενη δεκαετία. Ναι. Γιατί αν θυμηθούμε τι έκανε αρχές 2000, δηλαδή το 2002 όταν έχασαν από τους Βραζιλιάνους στον τελικό του Μουντιάλ, προετοίμασαν μια επόμενη γενιά αρχής γεννωμένης από το 2004. Δεν το περίμενε κανείς να φτάσουν τότε στον τελικό του Μουντιάλ. Ναι. Δεν είχε και τόσο καλό ρόστερ. Ναι. Ήταν ο Μπάλακ ο ηγέτης και γύρω-γύρω απλά στηρίγματα.
Ξεκίνησαν, έκτισαν μια γενιά η οποία το 2014 κορυφώθηκε και κατέκτησε το Μουντιάλ. Αλλά αυτό είναι το project τους, ότι δουλεύουν σε βάθος χρόνου. Ενδιάμεσα είχαν και τελικό Euro το 2008. Ναι, σε όλες τις οργανώσεις πάντα εκεί κοντά είναι η Γερμανία. Ή μη τελικά, ή τελικό, ναι. Ή τρίτες θέσεις. Απλά τώρα στο τελευταίο Μουντιάλ τα θαλάσσωσε με τον αποκλεισμό από τους ομίλους. Τώρα βέβαια, αν χάσει αύριο τους Πορτογάλους. Ναι. Ζορίζει πολύ το πράγμα. Η λογική λέει ότι κόντρα στους Ούγγρους θα μπορέσει να κλειδώσει έστω τρεις βαθμούς. Περιμένω να το δούμε στην πράξη όμως. Πάντως ήταν φοβερό το κάθε φορά που έβγαινε η Γαλλία μπροστά και ειδικά όταν έπαιρνε την μπάλα ο Εμπαπέ ή όταν έκανε κίνηση στο χώρο, πόσο πανικόβλητη ήταν η άμυνα των Γερμανών. Και παρά το γεγονός ότι είχαν το Χούμελς που είναι έμπειρος και έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, και φάνηκε η εμπειρία του σε εκείνο. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε τη φάση που τον περνάει στο σπριν του Εμπαπέ στο δεύτερο ημίχρονο κάποια στιγμή, είναι 2-3 μέτρα πίσω ξεκινάει. Και παρόλα αυτά ο Χούμελς τον κόβει καθαρά μέσα στην περιοχή. Την ώρα που πάει να σκοράρει. Θα ήταν ένα απίστευτο γκολ, έτσι και έμπαινε. Δεν το συζητάμε. Μου θυμίζει ένα τάκλινγκ του Καντέ στον τελικό με τη City, στο Champions League. Που τα τάκλινγκ καμιά φορά βλέπουμε πώς μπορεί να μετατραπούν σε εντυπωσιακά highlight. Ναι, ναι. Φάνηκε και η εμπειρία του Χούμελς και γι' αυτό άλλωστε τον κάλεσε στην εθνική ο Λεβ πάλι, ανερώντας τον εαυτό του ουσιαστικά, γιατί είχε αποφασίσει και τον Μίλλερ και τον Χούμελς να τους κόψει από την εθνική. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαιζαν. Ο Εμπαπέ σε ορισμένες φάσεις θυμίζει πολύ τον Μπέιλ στα νιάτα του στο θέμα του σπριτ. Δηλαδή εκείνη η τρίπλα που είχε κάνει στο τελικό του Copa del Rey, που είχε βγει μέχρι τον πάγκο ουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι ποιον είχε τριπλάρει σε εκείνο το. Τον Μπάρτρα, τον μυθικό τη Μπαρσελόνα. Το κάνει είναι... και το έχει τελειοποιήσει ουσιαστικά ταχύτατος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ελπίζω να μας ακούτε. Είχαμε ένα μικρό προβληματάκι με τη σύνδεση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα δίλεπτο διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά με Copa America και μικρά άλλα θεματάκια.
Λοιπόν, εδώ επιστρέφουμε πάντα με τον Γιάννη Καλτσάρη παρέα, εκπομπή πρώτο σκόρερ. Στο τελευταίο μας μέρος, άλλη μια Παρασκευή εδώ. Παρέα τα είπαμε, είπαμε αρκετά πραγματάκια για το Euro, αναλύσαμε πολλά πραγματάκια για τις πρώτες εντυπώσεις έτσι που μας άφησαν οι ομάδες από αυτές τις, την πρώτη αγωνιστική και την δεύτερη που ολοκληρώνεται αύριο, που είναι σε εξέλιξη. Πάντα στο 1-1 νομίζω, Γιάννη, η Κροατία με την Τσεχία. Δεν άλλαξε κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και πάμε λίγο στο Copa America, το οποίο είπαμε κάποια πράγματα και στην αρχή, που έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και 5 μέρες περίπου. Και είχαμε χθες τα πρώτα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Λοιπόν, σαν μια πρώτη εικόνα μπορώ να σου πω ότι ας αφήσουμε έξω όλη την ιστορία με τον κορονοϊό, όλη την ιστορία με την πανδημία, με τις άδειες εξέδρες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και τις δεύτερες σκέψεις των ποδοσφαιριστών και αυτά, γιατί είναι πράγματι πολύ πειρά πράγματα. Τα είχαμε ξαναπεί. Να επικεντρωθούμε λίγο στο αγωνιστικό. Νομίζω ότι η Βραζιλία πείθει με τις πρώτες της εμφανίσεις. Και μόνο το 7-0 τέρματα κάτι λέει. Ναι, βέβαια, εντάξει, δεν ήταν πολύ μεγάλη δυναμικότητα οι αντίπαλοι, Βενεζουέλα και Περού. Αλλά σίγουρα δεν έχει δεχθεί γκολ και έχει, παίξει, έχει χρησιμοποιήσει και τους δύο τερματοφύλακες, και τον Άλσον και τον Έντερσον. Έχει βάλει ήδη 7 τέρματα. Είναι σε καλή κατάσταση ο Νεϊμάρ. Ήταν μέσα σχεδόν σε όλα τα γκολ χθες στο μάτς με του Περού και έχει ήδη 2 τέρματα στη διοργάνωση. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Καταρχάς το λέγαμε ότι η Βραζιλία έχει πιο εύκολο όμιλο σε σχέση με τους Αργεντίνους. Ναι. Θεωρητικά πάντα, γιατί στο Copa America πολλές φορές δεν έχει εύκολους αντιπάλους. Καλά, εντάξει, από τους ομίλους τώρα περνάνε όλοι σχεδόν. Μόνο 2 θα αποκλειστούν. Απλά για την πρωτιά. Παράδειγμα, δηλαδή το χθεσινό ήταν η επανάληψη του προηγούμενου τελικού Βραζιλία-Περού. Ναι, ακριβώς. Αν βλέπουμε το Περού. Δεν το βλέπω τόσο δυνατό, ναι, όμως το Περού. Δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα του 19. Ναι. Γενικότερα τις προηγούμενες δεκαετίες, γιατί το Περού έπαιξε και Μουντιάλ, έφτασε και στην τετράδα του Κόπα Αμέρικα το 2011, είχε μια γενικά καλή παρουσία την τελευταία δεκαετία. Ξέρεις τι είδα στο Περού και έμεινα, δεν το ήξερα. Έχει κάνει η Περουβιανό το Λαπαντούλα, τον επιθετικό της Μπενεβέντο, που είναι στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, που είχε, ναι, περάσει και από τη Μίλαν. Έχει Περουβιανή μητέρα ο Λαπαντούλα και Ιταλό πατέρα, και αποφάσισε, επειδή στην Εθνική Ιταλία δύσκολα θα τον καλούσανε, αποφάσισε να ενισχύσει την Εθνική Περού. Ναι. Φοβερό. Και έπαιξε κιόλας στο μάτς με τη Βραζιλία. Ενδιαφέρουσε ιστορία. Γενικά, να κάνω και μια παρατήρηση τώρα, επειδή γενικά βλέπουμε πολλούς naturalized παίκτες άλλης καταγωγής, μας φαίνεται πολλές φορές περίεργο στο μάτι όταν βλέπουμε έναν πιο σκούρο παίκτη Φιλανδό ή Σουηδό που έχουμε δει τελευταία. Αλλά φαντάζομαι πόσο περίεργο θα μας φαινόταν να βλέπουμε έναν λευκό Νιγηριανό ή. Ναι, εντάξει, γίνονται και αυτά. Ναι, γιατί νομίζω στο Κόπα Αφρικα το τελευταίο είχαμε δει κάτι παρόμοιο και δεν μιλάμε για χώρες όπως η Αίγυπτος ή το Μαρόκο που είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμοι κάποιοι από τους παίκτες. Μιλάμε για πιο κεντροαφρικανικές χώρες. Λοιπόν, λέγαμε για το, πριν για το Αγγλία Σκωτία που είναι ένα μάτς με μεγάλη ιστορία, αλλά τι να πούμε και για το Αργεντινή Ουρουγουάη που έχουμε τα ξημερώματα απόψε. Mm-hmm. Και αυτό μάτς με τεράστια ιστορία που κρατάει αυτή η κόντρα από τις αρχές του 20ου αιώνα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν το πρώτο ζευγάρι στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλων, ζευγάρι τελικού εννοώ, το 1930 στην Ουρουγουάη. Και στους Ολυμπιακούς, ναι, Ολυμπιακούς αγώνες το 1924. Η ιστορία είχαν, με τις δύο μπάλες. Ακριβώς, μια μπάλα κάθε μήχρονο. Με την Ουρουγουάη τότε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και πάντα μια παραδοσιακή λατινοαμερικάνικη κόντρα που έχει και ξύλο μέσα πολύ, έχει και τεχνική μέσα πολύ και μπάλα. Οι Αργεντίνοι δεν ξεκίνησαν καλά τη διοργάνωση. Είχαν εκεί τον κακό τους δαίμονα να νικήσουν, τη Χιλή, που δεν τα κατάφεραν ούτε τώρα. Για άλλη μια φορά ισοπαλία. Ναι. Μπορεί να έχασε τον τίτλο στους τελικούς. Με χάσει δύο σερή τελικούς, έτσι. Ναι, αλλά ουσιαστικά οι τελικοί ήταν ισοπαλίες. Ήταν 0-0 και οι δύο και κρίθηκαν στα πέναλτι. Και πάλι ισοπαλία μεταξύ τους. Ο Λιονέλ Μέση έβαλε ένα φοβερό γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Δεν είναι είδηση βέβαια, απλά το αναφέρουμε. Και ισοφαρίστηκε η Αργεντινή με τον Βάργκας της Χιλής, ο οποίος νομίζω ότι έχει βάλει περισσότερα γκολ με εθνική του παρά με τις ομάδες που έχει παίξει. Είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση ποδοσφαιριστή, από αυτούς που κάνουν περισσότερο καριέρα στις εθνικές ομάδες τους παρά στους συλλόγους τους. Ναι. Η Χιλή, εντάξει, έχει παίχτες που έχουν, δεν ξέρω πόσες συμμετοχές με την εθνική πραγματικά, πόσα χρόνια, και ο Μεντέλ και ο Κλάουντιο Μπράβο και ο Ίσλα και ο Βιντάλ εννοείται και ο Βάργκας. Δεν έχει το Σάντσες αυτή την πρώτη φάση, θα τον έχει μάλλον από τον νοκάουτ και μετά. Η Χιλή όπως και η Ουρουγουάη θεωρώ ότι είναι στο κλείσιμο αυτού του κύκλου. Ναι, και η Ουρουγουάη 10 χρόνια με το σταθερό κορμό της. Η Ουρουγουάη ουσιαστικά είχε έναν βασικό κορμό περίπου από το 2010 και το Μουντιάλ της Αφρικής. Ναι. Ενώ οι Χιλιανοί ουσιαστικά το 2014 είδαμε αυτό το
roster, ξεκινώντας από το Βιδάλ, από ναι. το Βάργας που είπες και εσύ. Το Σάντζες, ναι. Ίσλα, το Μεδέλ. Πάντως η Αργεντίνη, λέγαμε ότι είναι ερωτηματικό πάλι αμυντικά, αλλά μεσοεπιθετικά έχουν πολλές λύσεις. Και πάλι δεν βρήκανε τρόπο να σκοράρουν αρκετά γκολ και να νικήσουν τη Χιλή. Δηλαδή, ίσως πιο πλήρης από τους Βραζιλιάνους, θα έλεγα. Πιθανότατα. Εντάξει, οι Βραζιλιάνοι έχουν πολύ καλό ρόστερ. Ναι. Αλλά βλέπεις τώρα με Λαουτάρο Μαρτίνες, με Αγκουέρο, με Μέση, με τον Νικολάς Γκονζάλος που έχει κάνει πολύ καλή χρονιά στο Στουτγκάρδη και από ό,τι διάβασα κλείνει στη Φιωρεντίνα. Πολύ καλή μεταγραφή ήταν αυτή για τη Φιωρεντίνα. Με τη Μαρία, με τους δύο Κορέα, τον Χωακίν και τον Άγχελ. Πάρα πολλές λύσεις στα χέρια του Σκαλόνι, που και γι' αυτόν πρέπει να σου πω ότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά και πάρα πολλές συγκρίνιες από τους φιλάθλους της Εθνικής Αργεντινής. Αναφορικά με την προπονητική αξία του πρώην παίκτη της Λακορούνια. Οι Βραζιλιάνοι μπορεί. Οι παίκτες τους, η επιθετική κατά βάση που λέγαμε, μπορεί να μην είναι τόσο πολύ διαφημισμένοι. Δηλαδή, όταν έχουν, αν εξαιρέσουμε τους γνωστούς Γκάμπριελ Ζέσους, Νεϊμάρ και τα γνωστά. Ο Έβερτον, για παράδειγμα, είναι ένας παίκτης, τρομερός παίκτης, που στην Ευρώπη δεν έχει εντυπωσιάσει τόσο πολύ. Έχει πάει στην Μπενφίκα από πέρυσι, νομίζω. Ναι, είναι ένας παίκτης Μπενφίκα που θα μπορούσε να είναι παίκτης της Premier League. Ο Ριτσάρλισον, αντίστοιχα. Ένας παίκτης που τον είδαμε και στο προηγούμενο Copa América να κάνει τρομερά πράγματα. Στην Έβερτον φέτος τα πήγε αρκετά καλά. Νομίζω ξεκίνησε καλά, αλλά έπεσε, ναι. νομίζω, η απόδοσή του. Σκόραρε χθες ο Ριτσάλισον. Είναι ένας παίκτης που, αν υπάρχει σταθερότητα στην καριέρα του, μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά επίπεδα. Ωστόσο, οι Βραζιλιάνοι βλέπουμε πολλές φορές ότι έχουν τρομερή ποιότητα, αλλά ίσως να υστερούν σε πειθαρχία και σε σταθερότητα. Έβλεπα χθες, έχουν βάψει όλοι οι επιθετικοί το μαλλί, έτσι, πλατινέ, και ο Νεϊμάρ και ο Ριτσάλισον, και δεν καταλάβαινε ποιος είναι ποιος χθες, ο οποίος είχε την μπάλα. Να πούμε ότι για την Ουρουγουάη το αποψινό είναι το πρώτο της παιχνίδι. Δεν είχε ρεπό την πρώτη αγωνιστική. Επομένως, να δούμε και την Ουρουγουάη πώς θα εμφανιστεί, που θα στηρίξει πάρα πολλά στο δίδυμο Σουάρες και Καβάνι, που έρχονται σε αυτή την διοργάνωση αφιονισμένοι από τη σεζόν που έκανε με τις ομάδες τους. Γιατί και ο Καβάνι ήταν απόλαυση με την United και ο Σουάρες οδήγησε σε ένα πρωτάθλημα Ατλέτικο. Μην γελιόμαστε, άμα δεν ήταν ο Σουάρες, δεν θα ήταν πρωταθλητή της Ισπανίας Ατλέτικο φέτος. Αναγεννημένη γενικώς η Αργεντίνη, όπως λες. Δηλαδή, ποιος πίστευε ότι ο Καβάνι στη United φέτος θα κάνει αυτά που έκανε? Η Ουρουγουάη, ναι. Στην ηλικία που είναι, μετά από τραυματισμούς. Ναι. Λοιπόν, αλλά εντάξει. Σήκωσε πολύ γκρίνια γενικότερα παγκοσμίως και λίγο περισσότερο στην Ευρώπη το ότι έχουμε ένα τρομερό ντέρμπι στο Copa America και οι Αμερικανοί δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν σωστά. Δηλαδή, θα έχουμε τρομερό παιχνίδι Σκωτία-Αγγλία που θα έχει πολύ ψηλά επίπεδα προβολής. Και αντί να το βάλουν στο καπάκι, επειδή στη δικιά μας ώρα τα παιχνίδια του Copa America είναι 12 και 3, ναι. Το Uruguay-Αργεντινή θα γίνει στις 3 ώρα Ελλάδος, για παράδειγμα. Καλά, τώρα η CONMEBOL έχει κάνει άλλα και άλλα. Αυτό ναι, ότι είναι πτέσμα. Οι οργανωτικά εστερούν απίστευτα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Μα και ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει το Copa America. Αυτό θα λέγαμε. Ναι. Φέτος φανερώνει πολλά. Είναι ένα Copa America που το λατρεύουμε, αλλά ναι. γίνεται με αστείο τρόπο φέτος. Πραγματικά. Λοιπόν, εντάξει, βέβαια τα σημαντικά στο Copa America θα αρχίσουν από το knockout και μετά, δεν το συζητάμε. Εκεί θα έχουμε πιο πολύ ζουμί. Και εφόσον θα είναι γέλα Αργεντινής, αυτό που λέγαμε ότι αν τερματίσουν και οι δύο πρώτες ή έστω στην ίδια θέση, Βραζιλία και Αργεντινή, θα βρεθούν στο τελικό. Μόνο στο τελικό. Πλέον καταργείται. Ίσως, γιατί... Καλά, θα έχει ευκαιρίες, ναι, βέβαια, για την Ελλάδα. Θα έχει ευκαιρίες να ανακάμψει, αλλά σε έναν δύσκολο όμιλο με Ουρουγουάη, με Χιλή, θα έχει περισσότερα εμπόδια. Ναι, γιατί π.χ. αν δεν νικήσει στην Ουρουγουάη σήμερα, μπλέκει όσον αφορά την πρώτη θέση. Και αν η Χιλή είναι σταθερή στα υπόλοιπα παιχνίδια, θα διεκδικήσει ίσως την πρώτη θέση. Λοιπόν, τελειώσαμε και η Copa America. Τελειώσαμε και η Copa America. Βλέπω εδώ στο κλείσιμο λίγο και τα παιχνίδια του NBA που είχαμε τα ξημερώματα, τη μεγάλη νίκη των Bucks με τους Nets. Να πούμε ότι το NBA πάει στην τελική του ευθεία. Είμαστε λίγο πριν τους τελικούς των περιφερειών. Και κάτι που δεν είχα προσέξει στο NBA και συγκεκριμένα στους Brooklyn Nets ταυτίζεται με την επικαιρότητα. Δεν ξέρω πόσοι το παρακολουθούν NBA και η έδρα των Brooklyn Nets είναι το Pfizer Forum που είναι της μόδας λόγω της Pfizer και των εμβολίων. Ναι. Σωστά. Κρατάνε την έδρα τους μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες. Ναι, αλλά τώρα πάμε σε ένα 7ο παιχνίδι που εντάξει, είναι ένας τελικός για την είσοδο στον τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας. Λογικά χωρίς Irving και με Harden και Durant μέσα. Μάλλον, ο Harden έπαιξε τα ξημερώματα.
Ο Ντουράντ έκανε και την φοβερή εμφάνιση στο πέμπτο παιχνίδι. Και ο Αντετοκούμπο, αν εξαιρέσουμε τον Μίτλετον, σε πολλές φάσεις δείχνει απελπιστικά μόνος. Ναι, εντάξει, αυτό νομίζω είναι γενικό πρόβλημα των Bucks, όχι μόνο σε αυτή τη σειρά. Κοίταξε, αυτό το παιχνίδι τώρα το 7ο είναι ο θάνατος στη ζωή μου. Γιατί και οι Bucks θέλουν να αποδείξουν με μια νίκη ότι μπορούν να πάνε για πρωτάθλημα. Και οι Nets από την άλλη θα είναι τεράστια αποτυχία αν βγουν εκτός από τα ημιτελικά του της Ανατολικής Περιφέρειας. Γιατί είναι μια ομάδα που με όλους αυτούς τους παίχτες που έχει μαζέψει, του Superstar, μόνο το τρόπαιο είναι επιτυχία, τίποτα άλλο. Χτίστηκε για να το πάρει, αλλά όταν έχουμε τους Bucks οι οποίοι χτίζουν και χτίζουν και χτίζουν και έχουν έναν παίκτη δις MVP και περιμένουν κάθε χρόνο ότι θα είναι η σειρά τους, αλλά κάθε ποτέ χρόνο δεν έρχεται. Ναι. Αν δεν γίνει και φέτος, δηλαδή, έστω να φτάσουν στους τελικούς, δεν λέω να το πάρουν. Ναι. Αν δεν γίνει και φέτος, δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο trade του Γιάννη, αν χάσει το φετινό τίτλο. Δύσκολα. Ωστόσο, θα φύγει. Δεν ξέρω, έχουν κάνει πολλές αλλαγές, έχουν ενισχυθεί. Δεν έχουν πάρει super παίκτες, δηλαδή βλέπουμε ότι οι Nets έχουν και Irving και Harden και Durant. Εντάξει, οι Nets είναι dream team τώρα ουσιαστικά. Αλλά πολλές φορές αυτό δεν είναι πάντα εχήγιο επιτυχίας. Ναι. Αλλά πάντα χρειάζεσαι ένα συμπαίκτη πρώτης κλάσης. Δηλαδή ο Middleton είναι ένας πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός ούτε, αλλά δεν είναι ούτε Irving, ούτε όπως έχει ο LeBron James τον Anthony Davis. Κάπου υστερούν σε ποιότητα οι Bucks και τα περιμένουν όλα από τον Γιάννη. Φτάνουμε σε επίπεδα δηλαδή Bulls, ακόμα και Bulls, δηλαδή είχαν τον Pippen και τον Rodman, δεν ήταν μόνος του ο Jordan σε κάποια περίπτωση. Κυριακή ξημερώματα να πούμε, 3.30 είναι το 7ο μεγάλο παιχνίδι. Και με Δευτέρα να είναι αργία είναι ιδανικό για ξενύχτη. Ακριβώς. Και σήμερα έχουμε άλλα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια, γιατί είναι και αυτές οι σειρές στο 3-2, έκτα παιχνίδια, Hawks Sixers, 2.30 ώρα και στις 5 Clippers Jazz για Ανατολή και Δύση. Που εκεί οι Clippers είχαν τη μεγάλη ατυχία με τον Λέοναρντ, τώρα νομίζω ρηξιαστού. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί, αλλά. Περιμένουμε, αλλά νομίζω ότι κάτι έχει σημαίνει δυστυχώς. Είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, δυστυχώς. Και κόβει τα φτερά των Clippers σε μεγάλο βαθμό. Ο Λέοναρντ. Την... που έχουν το προβάδισμα οι Clippers, να πούμε, με 3-2 σε αυτή τη σειρά. Σε εισαγωγικά τον θεωρώ από τους πιο αδικημένους παίκτες, γιατί ο Λέοναρντ είναι ένας υπερπαίκτης. Είναι. Πήρα από το χέρι του το Ρόντο το 19 και το οδήγησε στο πρώτο τίτλο. Μπορούμε να λέμε για τον Ντουράντ, για τον οποιονδήποτε τέτοιο επίπεδου, πόσο τρομερός παίκτης είναι, αλλά ο Λέοναρντ έχει ένα τρομερό προνόμιο για αυτήν η άμυνά του. Αμυντικά δηλαδή, ακόμα και όταν δεν παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού, θεωρώ ότι δεν μπορούν πολλοί παίκτες να παίξουν την άμυνα που παίζει ο Λέοναρντ. Και σαφώς έχει και αυτό που είπες, το ένστικτο του νικητή. Ναι. Που βάλει σε ολόκληρο το Ρόντο πάνω του. Ακριβώς. Και πέτυχε ένα από τα πιο επικά buzzer beater. Ακριβώς και τεράστια απώλεια τώρα για τους Clippers. Και η Hawks είναι η ευχάριστη έκπληξη στο άλλο, στην άλλη σειρά με τους Sixers που προηγούνται κιόλας. Θεωρητικά έχουν τα βάλει, αλλά να δούμε ποιο είναι αυτό το βάλει. Και οι Suns εδώ και καιρό περιμένουν αντίπαλο που σκούπισαν τους Nuggets που έχουν και την MVP τη σεζόν, τον Jokic, έτσι. Θα δούμε. Μας κρατάει σε αγωνία και το NBA. Λοιπόν, ακόμα είμαστε στο 1-1 στο παιχνίδι στο Euro. Εκεί το άφησα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια αλλαγή τη τελευταία στιγμή. 1-1, ναι, στο 76. 76, ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, κάτι που θες να αναφέρουμε. Να πούμε ότι μιας και ήμασταν στο μπάσκετ, συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής μας για το Προολυμπιακό, όπου μετράμε αρκετές απουσίες δυστυχώς. Δηλαδή, ανακοίνωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός ο Πιτίνο ότι δεν θα παίξει το Προολυμπιακό ο Παπαπέτρου του Παναθηναϊκού. Ότι ο Σπανούλης που είναι η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής και αντιπροσωπεύει μεγάλες ελπίδες για την Καλανόλευκη να είναι στους Ολυμπιακούς, δεν θα είναι στο τουρνουά Ακρόπολης. Δυστυχώς η Εθνική Γυναικών στο Ευρωμπάσκετ 0-2. Ναι, και δύο βαρκές ήττες, ναι, δυστυχώς. Από Σερβία και Μαυροβούνιο. Για να τελειώσω αυτό που λέγαμε τραυματισμούς, ο Πρίντεζης εκτός στο φιλικό με το Μεξικό, νομίζω που παίζουμε τώρα για την Εθνική Μπάσκετ Ανδρών. Πες αυτό που ήθελες τώρα. Ναι, για τις γυναίκες εκκρεμεί μόνο το παιχνίδι με την Ιταλία, που μία νίκη είναι αρκετή για να μας δώσει την πρόκριση. Γιατί περνάνε οι τρεις εκ των τεσσάρων σε κάθε όμιλο. Είχαμε και την απώλεια της Ελένας Χριστινάκη, όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτή δυστυχώς χιαστό την τελευταία στιγμή, δεύτερη φορά στην καριέρα της, μετά από μια πολύ καλή σεζόν στην Ισπανία με την Αλκάθερες. Ναι, αυτά είναι τα σχήματα. Και ελπίζουμε την άλλη εβδομάδα να έχουμε πάρει την νίκη με τους
Ιταλίδες και να συνεχίζουμε τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Μάλιστα. Λοιπόν. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε ξανά την επόμενη Παρασκευή, λογικά για τελευταία φορά για αυτή την χρονιά, γιατί μάλλον μέχρι τέλος Ιουνίου θα κάνουμε εκπομπές εδώ στο NSTV. Αποχαιρετάμε τον κόσμο, από μένα και τον Γιάννη, που ήταν εδώ παρέα μου. Καλό τρίμερο σε όλους και απολαύστε τα παιχνίδια που έρχονται. Καλό τρίμερο, ναι, βέβαια, να περάσετε τέλεια, γιατί έχουμε και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε πολύ μπάλα και πολύ μπάσκετ που έρχονται στο πρόγραμμα, που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Και εμείς τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, γεια σας. Yeah.